Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και μέλη του Συνδέσμου, καλώς ήρθατε στην σημερινή μας εκδήλωση. Στο Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών θεωρούμε το MyData ένα πολύ θετικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τη σχέση μας με τις φορολογικές αρχές. Είναι μια εφαρμογή που στην τελική της μορφή θα εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις για την αυτόματη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από την υποβολή των διάφορων καταστάσεων. Παράλληλα, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή με ευνοϊκές συνέπειες για τους συνεπείς φορολογουμένους, αφού η διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα επιτρέψει μια ακόμα επιπλέον μείωση των φορολογικών συντελεστών. Με αυτή τη λογική, η Επιτροπή Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων του Συνδέσμου μας οργάνωσε και τη σημερινή ημερίδα, ώστε να επισημανθούν και να συζητηθούν όλα εκείνα τα θέματα που ταλαιπωρούν τα μέλη μας σήμερα και να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων που δυσχεραίνουν τα λογιστήρια και δυσκολεύουν την αποδοχή της εφαρμογής. Η ανάγκη των επιχειρήσεων για ενημέρωση και απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με το MyData είναι εμφανής και στο τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τα μέλη μας για τη σημερινή εκδήλωση. Πάνω από 220 συμμετοχές, το πρωί ήδη, είχαμε σήμερα, που ασφαλώς ενισχύθηκε και από την παρουσία του εισηγητή κ. Δίνου, του πλέον ειδικού στο MyData, αλλά και του ίδιου του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή. Είμαι βέβαιος ότι η τεχνοκρατική επάρκεια της περιοχής μας, αλλά και η διάθεση συνεργασίας με την ΑΔΕ, θα βοηθήσουν στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων και θα επιτρέψουν στο MyData να γίνει αυτό που πραγματικά περιμένουμε. Ένα εύκριστο εργαλείο που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, θα εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις και θα διευκολύνει το έργο της φορολογικής αρχής. Κύριε Διοικητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να σας βεβαιώσω για την πρόθεση επικοδομητικής συνεργασίας και από αυτή τη θέση μου σαν Προέδρου του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών. Σας ευχαριστώ που είστε και πάλι μαζί και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασόπουλε, αγαπητέ Σίμω, για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συζητήσουμε σε ένα κοινό έτσι πολύ τεχνοκρατικό και το οποίο ζει καθημερινά τα ζητήματα αυτά, ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια πολύ σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση, αυτήν που εμείς στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θεωρούμε ως την μακροπρόθεσμα πιο σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση στη σχέση του δημοσίου με τις επιχειρήσεις. Νομίζω περιγράψατε με πολύ λίγα λόγια το πλαίσιο και κυρίως την win-win, να το πω έτσι, προσέγγιση, δηλαδή ότι είναι μια μεταρρύθμιση η οποία είναι επωφελής τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το δημόσιο. Επωφελής για τις επιχειρήσεις διότι θα τους επιτρέψει να απαλλαγούν από υποχρεώσεις που σήμερα τις ταλαιπωρούν. Όπως οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών και όλοι γνωρίζουμε τι άγχος είναι αυτό σαν διαδικασία και υποβολής και μετά ελέγχου συμφωνίας, όπως το λέμε εντός αγωγικών στην καθημερινή γλώσσα, ότι φαίνεται να σου εκδώσει τόσα, είσαι έτσι, το ίδιο βλέπεις στα βιβλία σου κλπ. Μια διαδικασία η οποία θα εκλείψει, όσο και με εξυπηρέτηση με την προσυμπλήρωση των δηλώσεων, είναι το επόμενο βήμα το οποίο σχεδιάζουμε, δηλαδή τα δεδομένα του MyData να προσυμπληρώνουν τις αναγκαίες δηλώσεις προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων. Από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά, μας βοηθά και εμάς ως δημόσιο, ως φορολογική αρχή, ως σύγχρονη φορολογική αρχή, να εξασφαλίζουμε τον υγιή ανταγωνισμό, στοχεύοντας καλύτερα τους φορολογικούς ελέγχους, αμεσότερα, με μεγαλύτερη ταχύτητα και με ποιοτικότερα δεδομένα. Μπαίνουμε σε μια εποχή γενικώς, όπου οι αποφάσεις θα είναι όλο και περισσότερο data-driven, δηλαδή βασισμένες σε δεδομένα. Άρα λοιπόν η ακρίβεια και η ποιότητα των δεδομένων είναι κεφαλαιόδους σημασίας για τη λήψη των όποιων αποφάσεων. Μας επιτρέπει επίσης στο πλαίσιο των ελέγχων μας από τη μία πλευρά να στοχεύουμε και να επεμβαίνουμε πιο γρήγορα αποτρέποντας ένα κακό, π.χ. μια επιστροφή φόρου η οποία δεν θα έπρεπε να δοθεί διότι αυτός που την αιτείται έχει
συναλλαγή με αφημί τα οποία μας είναι γνωστά ότι εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά και άρα είναι εξαιρετικά πιθανό να πρέπει να γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος πριν δοθεί αυτή η επιστροφή. Και από την άλλη πλευρά να επιταχύνουμε τις επιστροφές εκείνες οι οποίες δεν έχουν τέτοια θέματα, είναι καθαρές να το πω έτσι και τις δικαιούνται οι επιχειρήσεις και πρέπει να τις πάρουν πιο γρήγορα. Άρα και αυτή η ωφέλεια, την οποία κατατάσσουμε τυπικώς ως ωφέλεια που αφορά το δημόσιο, στην πραγματικότητα και αυτή αφορά τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εν τέλει τα δημόσια έσοδα δεν είναι έσοδα κάποιας αφηρημένης οντότητας, είναι έσοδα όλων μας. Αυτά προασπιζόμαστε και τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που αυτά δίνουν σε εμάς. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το έργο αυτό, διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου με ίδιες δυνάμεις. Είναι προϊόν μιας ιδέας των αρχών του 2018, η οποία σε κάτι παραπάνω από 2 χρόνια έγινε πράξη, ξεκίνησε η πιλωτική εφαρμογή και ήδη στο πλαίσιο αυτής της πιλωτικής εφαρμογής έχουμε λάβει σχεδόν 45 εκατομμύρια παραστατικά στο MyData, τα οποία αφορούν κοντά στις 180.000 επιχειρήσεις και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε καθημερινά με ρυθμούς 300-400.000 παραστατικών ημερησίως. Έχουμε 7 πιστοποιημένους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ήδη προχωράμε στο επόμενο βήμα, το έχουμε πει και σε λίγες μέρες θα το κάνουμε πράξη, θα το βγάλουμε στον αέρα. Μία εφαρμογή μέσα στην εφαρμογή, μία δυνατότητα για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή δεν έχουν συστήματα ERPs που να μπορούν να διαβιβάζουν αυτόματα τις συνόψεις των παραστατικών τους στο MyData, θα μπορούν να εκδίδουν τα παραστατικά τους μέσα από την εφαρμογή αυτή. Τα παραστατικά είτε χονδρικής, είτε λιανικής, δηλαδή τιμολόγια είτε αποδείξεις λιανικής, θα μπορούν να τα εκδίδουν δωρεάν, εννοείται, μέσα από την δική μας πλατφόρμα, κρατώντας παράλληλα και το πελατολόγιο τους μέσα εκεί, ώστε να μπορούν να επανέλθουν την επόμενη φορά, κρατώντας λοιπόν τη μνήμη της πρώτης συναλλαγής, η οποία θα τους διευκολύνει να την επαναλάβουν. Θεωρούμε ότι θα διευκολύνει πάρα πολύ μικρομεσαίες ιδίως επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο να εκπληρώσουν μια υποχρέωση και παράλληλα να απαλλαγούν από το χαρτί, από την έκδοση τιμολογίου με το στυλό, γιατί αυτή η διαδικασία θα είναι και πιο απλή και πιο ασφαλής και πιο γρήγορη, μάλλον και όσο θα χτίζουν επάνω σε αυτή την πλατφόρμα θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Θα σας μιλήσει ο κύριος Ντίνος, ο οποίος πράγματι έχει ασχοληθεί από την αρχή σχεδόν με το project και το σχεδόν μάλλον υπερβολή. Νομίζω ότι το παρακολουθεί από το 2018, γνωρίζει την εξέλιξη του θέματος, γνωρίζει όλες τις δυσκολίες που περάσαμε και νομίζω θα έχει την ευκαιρία να σας κάνει μια παρουσίαση αλλά και να δεχθεί πιο τεχνικές ερωτήσεις για το MyData. Εγώ θα σταθώ καταληκτικά σε μια ευρύτερη παρατήρηση. Βλέποντας το ψηφιακό έργο της φορολογικής διοίκησης τα τελευταία χρόνια, έχω την αίσθηση ότι περνάμε σε μια δεύτερη γενιά ψηφιοποίησης. Μην ξεχνάμε, η φορολογική διοίκηση έχει ξεκινήσει την ψηφιοποίηση ουσιαστικά από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, με την ψηφιοποίηση φορολογικών δηλώσεων για τους βασικούς φόρους και μια σειρά άλλων εφαρμογών, οι οποίες κατέστησαν τις ουρές για υποβολή δηλώσεων μακρινό παρελθόν. Είμαστε λοιπόν ψηφιοποιημένος οργανισμός εδώ και σχεδόν μια γεμάτη δεκαετία. Προσφέρουμε ήδη πάνω από 80
πολύ σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Θα έλεγα όμως ότι και με καταλήτη την πανδημία, περνάμε σε μια επόμενη γενιά ψηφιοποίησης, όπου επιδιώκουμε να συνδυάζουμε την ψηφιακή ευφυΐα με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν αρκεί μόνο να ψηφιοποιήσεις μια διαδικασία που μέχρι χτες ήταν έγχαρτη. Εάν επιχειρήσεις να φέρεις στον ψηφιακό κόσμο απλά και μόνο αυτό που έκανες στο χαρτί, το πιθανότερο είναι να αλλάξει... Recording in progress. Να αλλάξει ύφος η γραφειοκρατία. Από έγχαρτη να γίνει ψηφιακή. Έχει σημασία να απλοποιούμε διαδικασίες και να βλέπουμε τις εφαρμογές μας μέσα από τα μάτια των χρηστών. Δηλαδή να προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό το ταξίδι, το journey του χρήστη είναι χρήσιμο, βολικό και αποτελεσματικό και για εκείνον. Νομίζω ότι το τελευταίο έτος έχουμε κατακτήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το ζητούμενο. Βεβαίως έχουμε πολύ περισσότερα να κάνουμε, αλλά ήδη φροντίζουμε οι εφαρμογές μας να βγαίνουν μαζί και με ψηφιακά tutorials, με βίντεο δηλαδή, που εξηγούν τη χρήση των εφαρμογών και δεν μένουμε απλά στις γραπτές οδηγίες. Είναι ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και χαίρομαι που παρά τις δυσκολίες θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει και το υπηρετούμε όλο και περισσότερο. Να μην κουράσω περισσότερο, να ευχαριστήσω και εγώ ξανά για την πρόσκληση και να δώσω το λόγο πίσω σε εσάς, κύριε Αναστασόπλη. Σας ευχαριστούμε θερμά και για αυτά τα λίγα που μου είπατε, αλλά και την προοπτική που δίνετε στο όλο έργο. Η εμπιστοσύνη σας μας τιμά και σας βεβαιώ ότι αν για κάτι μοχθούμε καθημερινά στον σύνδεσμο, είναι να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στα μέλη μας. Αυτή τη λογική, νομίζω, η Φορολογική Επιτροπή Φορολογικών και Λογιστικών Θεμάτων έχει να προσφέρει πάρα πολλά στο να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα και να βοηθήσουμε τα μέλη να αντιμετωπίσουν και αυτή την πρόκληση που νομίζω θα αποβεί τελικά για το καλό όλο. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήμασταν μαζί. Θα ήθελα να συγχαρώ λοιπόν την Επιτροπή για το έργο της και τον Πρόεδρό της, τον κύριο Σταυρόπουλο, και να του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιάννης Σταυρόπουλος. Είμαι δικηγόρος που ασχολούμαι εδώ και μερικές δεκαετίες με φορολογία και φορολογικό δίκαιο. Να σας ευχηθώ καταρχήν καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, γιατί ημερολογιακά είμαστε στην πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Και να ευχαριστήσω από το σύνδεσμο για τη δημιουργία της Επιτροπής, την οποία με τίμησε με την θέση του Προέδρου Συντονιστή, και φυσικά για τη δημιουργία της εκδήλωσης που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό αποδεικνύεται και από την αθρώα συμμετοχή των μελών. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και τον διοικητή και τον αγαπητό συνάδελφο για μένα, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, με τον οποίο έχουμε κοινή αφεντηρία το φορολογικό δίκαιο, τη φορολογία και παράλληλες διαδρομές στο χώρο. Και να πω ότι επί προεδρίας του, καθόν χρόνο έχει τη θέση του διοικητή, έχει κερδίσει πάρα πολύ σημαντικά στοιχήματα, μικρά και μεγάλα, για τη φορολογική διοίκηση. Αρχής γενομένης, θα έλεγα, το πιο σημαντικό από το μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης σε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία έχει καταφέρει σήμερα να γίνει συνεργάτης και να αποκτήσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων των συνεδασσομένων και των φορολογουμένων. Καλείται τώρα να αντιμετωπίσει ένα επόμενο στοίχημα, που είμαι βέβαιος και έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι και σε αυτό θα είναι επιτυχής, που είναι η υλοποίηση της πλατφόρμας My Data ή, επί το ευρύτερον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εισαγωγή ψηφιακών μέσων στην τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και στην επικοινωνία με τους φορολογούμενους και στην αποτύπωση των συναλλαγών. Είναι δικαιολογημένη η αγωνία που υπάρχει στους συναλλασσόμενους για το πώς θα υλοποιηθεί όλο αυτό το πραγματικά φιλόδοξο project.
Πρέπει όμως να πω, μεταφέροντας και εγώ τη μικρή μου εμπειρία από την, από το, τη συμμετοχή μου και την, στην εκπόνηση του κώδικα αφορολογικής διαδικασίας, που ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό έργο, ότι και σε αυτή την περίπτωση υπήρξαν και αγωνίες και καχυποψίες και αμφισβήτηση. Ωστόσο, ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας, ο οποίος έγινε και υπό πολύ μεγάλη πίεση και στο οποίο εν πολύ στηρίζεται και η σημερινή μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός του My Data, γιατί ουσιαστικά η βάση του νομική είναι στο άρθρο 15α, τελικά ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας είναι εδώ, δουλεύει και αποτελεί ένα σημείο αναφοράς πλέον σταθερό για τους φορολογούμενους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μονόδρομος. Είναι σίγουρο ότι θα ωφελήσει πολλή πλευρά και νομίζω ότι θα πρέπει, και γι' αυτό τον λόγο επιλέξαμε και στη σημερινή εισήγηση, στις σημερινές εισηγήσεις να υπάρχει και μια ενότητα για τα ωφέλη από την νεοποίηση της πλατφόρμας My Data. Θα πρέπει να γίνει κτήμα όλων μας και να τον αγκαλιάσουμε, αντιλαμβανόμενοι τα ευεργετήματα που θα έχουμε από την εφαρμογή αυτή. Και εγώ είχα τις δικές μου αντιρρήσεις. Διάβασα ένα άρθρο σε ένα περιοδικό που εκδίδει ο IOTA, στον οποίο είναι ο Διεθνής ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φορολογικών Διοικήσεων, που είναι πρόεδρος ο κ. Βιτσιλής, που λέει αυτά που ήδη μας είπε ο διοικητής. Αναφέρεται στην χρήση των data analytics, και στη φορολογία για τα επόμενα χρόνια. Και εκεί όλοι καταλαβαίνουμε, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πού οδεύουν τα πράγματα και πώς όλες αυτές τις πληροφορίες μπορούν να αξιοποιηθούν εις όφελος και των φορολογουμένων και της φορολογικής διοίκησης. Με το πνεύμα αυτό, λοιπόν, προετοιμάσαμε τη σημερινή εκδήλωση. Τα πρώτα θέματα, τα εισαγωγικά, θα είναι από τρεις εξαίρετους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και θα ασχοληθούν ακόμα περισσότερο με το My Data από συμβουλευτικές εταιρείες. Θα υπάρχει μετά μια παρουσίαση της ψυχής, θα έλεγα, από την πλευρά της φορολογικής διοίκησης του My Data. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω keynote speaker με τα δεδομένα για τη σημερινή μας εκδήλωση του κυρίου Αντώνη Τίνου. Και στο τέλος θα έχουμε και μια παρουσίαση από τον χορηγό μας για τις λύσεις που μπορούν να δοθούν από την πλευρά των επιχειρήσεων. Ξεκινάω λοιπόν δίνοντας το λόγο στον πρώτο εισηγητή, που θα αναφερθεί στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι καλό πάντα να το αντιμετωπίζουμε και να το βλέπουμε, καθότι και ο θεσμός είναι καινούριος. Το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η πλατφόρμα My Data και ο θεσμός My Data, θα μας τα αναλύσει αυτά ο κύριος Σπύρος Βαμβακούσης, που είναι principal από το Τμήμα Τήρησης Βιβλίων και Φορολογικής Συμμόρφωσης της Deloitte. Και κύριε Βαμβακούση, έχετε το χρόνο που έχουμε συμφωνήσει, το διάστημα 10-15 λεπτών, για να αναπτύξει το θέμα σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρόπουλε. Να μου επιτρέψετε εμένα να χαιρετήσω, ευχαριστώντας και τον κύριο Σταυρόπουλο για τα πολύ πολύ θερμά του λόγια. Ο κύριος Ντίνος είναι μέσα. Εύχομαι καλή επιτυχία και περιμένω και τα συμπεράσματα. Σίμω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Χαιρετούμε. Γεια σας. Ακούμε τον κύριο Βαμβακούση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρόπουλε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από πλευρά μου το σύνδεσμο για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και την τιμή που μου κάνει να συμμετέχω σε αυτήν ως ομιλητής. Ως ένα εισαγωγικό σχόλιο, θα ήθελα να πω ότι η μεταρρύθμιση αυτή που επιχειρείται, και όχι να πρωτομιλών, είναι ήδη εδώ, σίγουρα θέλει το χρόνο της για να οριμάσει και να αποδώσει τα προσδοκόμενα ωφέλη. Σίγουρα όμως αυτά θα είναι πολλαπλά, όχι μόνο από πλευράς ΑΔΕ, αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όπως προαναφέρθηκε, και στη σχέση της με την φορολογική διοίκηση, μεταβάλλοντας ουσιοδός όλη αυτή τη σχέση στις διαδικασίες των ελέγχων, αλλά και όχι μόνο, και πολύ πέρα από αυτό. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι. Οι συνάδελφοι ομιλητές που θα πάρουν τον λόγο στη συνέχεια θα τα αναλύσουν περαιτέρω. Εγώ θα επιχειρήσω να κάνω μια εισαγωγή στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ηλεκτρονικά βιβλία,
χωρίς να πούμε βέβαια σε λεπτομέρειες, το οποίο αποτελεί και τη βάση για όλα αυτά που θα μας αναλύσουν στη συνέχεια και οι συνάδελφοι ομιλητές. Και καλό είναι να το έχουμε πάντα κατά νου, δεδομένου ότι η 1η Ιουλίου είναι κοντά, που είναι και η ημερομηνία ενάρξης διαβίβασης των δεδομένων. Οπότε, έχοντας πει αυτά, πλησιάζει περίπου ένας χρόνος από τότε που εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1138, η οποία έθετε το πλαίσιο της ψηφιακής πλατφόρμας MyData, και περίπου 2 χρόνια από τον Αύγουστο του 2019, οπότε και δόθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο με βάση το οποίο θα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα MyData. Η υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, την 1η Ιουλίου για τα φορολογικά περιστατικά που θα έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία αυτή και μετά, κατά των αλλεπάλληλων παρατασιών που έχουν δοθεί, κυρίως λόγω και της πανδημίας. Θα μπορούσε κανείς να κατηγοριοποιήσει τις διαβιβάσεις που θα γίνουν σε τρεις πυλώνες, σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων των παραστατικών που εκδίδουν και λαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Η δεύτερη κατηγορία αφορά το χαρακτηρισμό των συναλλαγών, ως προς το αν αφορούν αγορά παγίων, αγορά αγαθών, λήψη υπηρεσιών κτλ. Θα τα λύσουμε και στη συνέχεια. Και η τρίτη κατηγορία αφορά τη διαβίβαση εγγραφών που δεν σχετίζονται με έκδοση παραστατικών, αλλά είναι απαραίτητες για να εξαχθεί το λογιστικό και το φορολογικό αποτέλεσμα της κάθε εταιρείας, όπως αποσβέσεις, δεδουλευμένα έσοδα, δεδουλευμένα έξοδα, φορολογικές αναμορφώσεις κτλ. Άρα, τα έσοδα μιας εταιρείας στα ηλεκτρονικά βιβλία θα διαβιβάζονται, θα ενημερώνονται μέσω της διαβίβασης των παραστατικών εσόδων που θα γίνεται, και ταυτόχρονα θα ενημερώνονται τα έξοδα της λήτριας εταιρείας, εφόσον βέβαια μιλάμε για εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα και είναι υπόχρεση στα ηλεκτρονικά βιβλία. Μια εταιρεία θα είναι υπόχρεωση να διαβιβάζει τα δεδομένα των φορολογικών παραστατικών που λαμβάνει μόνο σε πολλές συγκεκριμένες περιπτώσεις που θα πούμε αμέσως. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται όσον αφορά τα δημολόγια είναι τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων, όπως αφημί, η χώρα προέλευση του εκδότη και του λήπτη, το είδος του παραστατικού, αναφορά τιμολόγιο πώλησης ή οτιδήποτε άλλο, στοιχεία του παραστατικού, όπως η ημερομηνία έκδοσης, η σειρά, ο αριθμός και ο αριθμός εγκατάστασης από την οποία εκδίδεται το παραστατικό, αλλά και βέβαια τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως η συνολική αξία του παραστατικού, η καθαρή αξία, ο ΦΠΑ, τυχόν παρακρατήσεις φόρων, τέλη χαρτοσύμου ή λοιπά τέλη. Αυτά όσον αφορά τα τιμολόγια. Για τα στοιχεία της λιανικής πώλησης θα πρέπει να διαβιβάζονται όσα από τα δεδομένα που αναφέρονται για τα τιμολόγια προβλέπονται υποχρεωτικά ως αναγραφόμενα από τις διατάξεις των ΕΛΟΚΟΥ, ενώ για τις εγγραφές τακτοποίησης εισόδων, εξόδων και τις λοιπές εγγραφές θα πρέπει να διαβιβάζονται αυτές που διαμορφώνουν το λογιστικό του φορολογικό αποτέλεσμα της κάθε χρήσης. Από τις εγγραφές αυτές διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά ή αναλυτικά οι λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εισόδων και εξόδων που διενεργούνται στο τέλος περίοδου. Τώρα, τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών έχουν να κάνουν με συναλλαγές με οντότητες της αλλοδαπής, δηλαδή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψη υπηρεσιών, για λήψη παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συναλλαγές που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και καθώς και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς οι εν λόγω εταιρείες έχουν ειδικό τρόπο που θα διαβιβάζουν τα δεδομένα τους. Συναλλαγές με εταιρείες εκμετάλλευσης διοδίων και πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και την Τράπεζα της Ελλάδος, επίσης θα πρέπει να διαβιβάζονται από το λήπτη των εν λόγω υπηρεσιών. Τα παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ, και σε περιπτώσεις που υπάρχει μη τήρηση της υποχρέωσης διαβίβασης των δεδομένων από τον εκδότη, οπότε η υποχρέωση αυτή γυρνάει στο λήπτη για τη διαβίβαση των δεδομένων των παραστατικών. Να πούμε έτσι και 2-3 ορολογίες που έχουν μπει πλέον στη ζωή μας με τα ηλεκτρονικά βιβλία. Η μία είναι τα αντικριζόμενα παραστατικά, που είναι παραστατικά όπου υπάρχει συμβαλλόμενος πελάτης χονδρικής, εσωτερικού ή εξωτερικού,
Είναι τα μη αντικριζόμενα περαστατικά και κυρίως αυτά που αφορούν πωλήσεις λιανικής ή λοιπά έσοδα και δαπάνες με αποδείξεις λιανικής για αγορές από το εξωτερικό και οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων-εξόδων που είναι οι λοιπές λογιστικές εγγραφές που δεν σχετίζονται με την έκδοση κάποιου περαστατικού, αλλά όπως είπαμε είναι απαραίτητες για να εξαχθεί το λογιστικό και το φορολογικό αποτέλεσμα της κάθε εταιρείας. Και για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα MyData θα χορηγείται από την ΑΔΕ ένας μοναδικός αριθμός καταχώρησης γνωστός ως MARC. Τώρα, οι μέθοδοι διαβίβασης των δεδομένων στην πλατφόρμα MyData έχουν προβλεφθεί 5 μέθοδοι. Ο πρώτος έχει να κάνει μέσω των ERP των εταιριών που θα πρέπει να παραμετροποιηθούν κατάλληλα έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται η διαβίβαση στην πλατφόρμα MyData με βάση κάποιες τεχνικές προδιαγραφές που έχει δημοσιεύσει η ΑΔΕ. Μια δεύτερη μέθοδος διαβίβασης είναι με τη χρήση ειδικής φόρμας που υπάρχει στην πλατφόρμα MyData, η οποία δίνει τη δυνατότητα χειροκίνητης διαβίβασης, αλλά αυτό αφορά μόνο συγκεκριμένες εταιρείες με απλογραφικά βιβλία και πολύ περιορισμένο όγκο παραστατικών μέχρι 50 εκδόσεις ανά έτος. Μέσω της σύνδεσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού με την πλατφόρμα, το οποίο αφορά αποδείξεις λιανικής και το οποίο είναι κάτι που θα εφαρμοστεί σταδιακά. Η τέταρτη μέθοδος είναι μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για εταιρείες που οι οποίες έχουν υιοθετήσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Θα πρέπει η διαβίβαση να γίνεται υποχρεωτικά μέσω του παρόχου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αναφορικά με τα δεδομένα εσόδων. Και η πέμπτη μέθοδος που προσφέθηκε πριν λίγους μήνες και για την οποία μας μίλησε στην αρχή και ο κύριος Πιτσιλής, έχει να κάνει με μια εφαρμογή που θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ σύντομα διαθέσιμη στην ΑΔΕ, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών μέσω αυτής της εφαρμογής και η οποία θα διαβιβάζει τα δεδομένα των συναλλαγών και στην πλατφόρμα MyData. Όσον αφορά τις προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων, ήδη από την 20 Ιουλίου του 2020 γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων από τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης εκ μέρους των εταιριών που έχουν υιοθετήσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Από την 1η Ιουλίου ξεκινάει η διαβίβαση των δεδομένων των παραστατικών εσόδων, και ο χαρακτηρισμός των εξόδων και των εξόδων για παραστατικά που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να γίνει η διαβίβαση των δεδομένων των εσόδων για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να γίνει η διαβίβαση των δεδομένων αναφορικά με τα έξοδα για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί το πρώτο εξάμηνο. Και μέχρι τέλος του έτους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να γίνει η διαβίβαση των εγγραφών μισοδοσίας αναφορικά με το πρώτο εξάμηνο. Τώρα, από την 1η Ιουλίου και μετά που θα ξεκινήσουν υποχρεωτικά διαβιβάσεις, υπάρχουν διαφόρων ειδών προθεσμίες ανάλογα και με τον τρόπο διαβίβασης που έχει επιλεγεί και με την κατηγορία των διαβιβάσεων που θα πρέπει να γίνονται. Υπάρχουν άλλες προθεσμίες για τα δεδομένα εσόδων, για τα δεδομένα των εξόδων ή για το χαρακτηρισμό των εξόδων. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Μόνο να πούμε για τη μέθοδο διαβίβασης μέσω των ERP, που είναι και η μέθοδος που αναμένεται να υιοθετηθεί ευρέως από τις επιχειρήσεις, ότι τα δεδομένα των εσόδων θα πρέπει να διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό είναι κάτι έτσι που έχει σηκώσει αρκετή συζήτηση. Ίσως ο κύριος Αντώνης Δίνος μπορεί να πει δύο κουβέντες στη συνέχεια, ως προς το πώς αυτό ερμηνεύεται και τι θα ισχύει. Τα δεδομένα των εξόδων θα πρέπει να διαβιβάζονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα και πριν την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ και αντίστοιχα και ο χαρακτηρισμός των εξόδων, ενώ οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων και λοιπές εγγραφές μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις εγγραφές μισοδοσίας που θα πρέπει να διαβιβάζονται έως την υποβολή των δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Τώρα, αξίζει τον κόπο να πούμε και δύο λόγια για το πώς θα λειτουργεί όλο αυτό, ίσως όχι από το 2021, αλλά κατά πάσα πιθανότητα από το 2022 και μετά, και τις διασταυρώσεις που θα διενεργούνται. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο προς αυτό ακόμα, αλλά με βάση και το κείμενο που είχε τεθεί προς διαβούλευση τον Αύγουστο του 2019, όλες οι εταιρείες θα συνεχίσουν να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις όπως κάνουν και τώρα, με βάση τις καταχωρήσεις στα βιβλία τους. Που τηρούν και τώρα. Και από την άλλη πλευρά, για να δεν θα αναμένει συγκεκριμένα ποσά φόρων, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κλπ., να δηλωθούν με βάση τις καταχωρήσεις που θα υπάρχουν στα ηλεκτρονικά βιβλία.
και θα γίνεται έτσι μια αντιπαραβολή των φόρων που έχουν δηλωθεί και των φόρων που αναμένεται, που θα ανέμενε οι ΑΔΕ να έχουν δηλωθεί. Εφόσον υπάρχουν αποκλήσεις, θα στέλνονται αυτοματοποιημένα μηνύματα από την ΑΔΕ στην κάθε επιχείρηση, η οποία θα πρέπει εντός κάποιας προθεσμίας που θα τεθεί να διερευνήσει το γεγονός και να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε είτε να υπάρχει συμφωνία μέσω της δεύτερης σύγκρισης που θα διενεργείται, είτε ασυμφωνία, αλλά θα έχει δικαιολογηθεί επαρκώς και κατάλληλα προς την ΑΔΕ, είτε αν υπάρχει ασυμφωνία η οποία είναι αδικαιολόγητη, και ανάλογα με τη σοβαρότητα των αποκλήσεων και την αξιολόγηση που θα γίνεται από πλευράς ΑΔΕ, η επιχείρηση ενδεχομένως να οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο ή επιβολή κάποιων άλλων κυρώσεων. Δύο κουβέντες και για το πλαίσιο αναφορικά με τις κυρώσεις και τα πρόστιμα που για την ώρα δεν υπάρχει. Σε πρώτη φάση αναμένεται να νομοθετηθούν κάποιες κυρώσεις με κύρια στόχευση όμως την άσκηση πίεσης προς εταιρείες να αναλάβουν τις απαραίτητες ενέργειες και να αρχίσουν τη διαβίβαση των δεδομένων. Και σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να θεσπιστούν και έτσι πιο συγκεκριμένες κυρώσεις αναφορικά με τη μη διαβίβαση, την καθυστερημένη διαβίβαση, την ανακριβή διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα MyData. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, ο κύριος Αντώνης Δήμος ενδεχομένως να έχει να μας πει δύο κουβέντες παραπάνω στην πορεία. Τώρα, θα πρέπει, για να μπορεί να γίνει όλη αυτή η διαβίβαση των δεδομένων, θα πρέπει όλες οι εταιρείες να κάνουν έτσι μια χαρτογράφηση των συναλλαγών που έχουν και να τις αντιστοιχίσουν με κάποιες τεχνικές, με κάποια λίστες τιμών που έχει δημοσιεύσει η ΑΔΕ. Πολύ έτσι ενδεικτικά μπορείτε να δείτε εδώ κάποιους πίνακες που θα πρέπει οι εταιρείες, το ατμολόγιο πώληση των αγαθών, να τον αντιστοιχίσουν τον κωδικό 1-1 ή τις συναλλαγές που υπόκειται σε ΦΠΑ με συγκεκριμένο κωδικό ανάλογα και με το στελεστή ΦΠΑ, ή αν έχουμε εξαίρεση από το ΦΠΑ με κάποιο κωδικό που υποδεικνύει το λόγο που έχουμε εξαίρεση, το άρθρο του νόμου που μας δικαιολογεί την εξαίρεση για το ΦΠΑ, αντίστοιχα για τους παρακρατούμενους φόρους, για τα τέλη χαρτοσύμου, και υπάρχουν και κάποιοι χαρακτηρισμοί των συναλλαγών για σκοπούς ε3, τόσο όσον αφορά τα έσοδα, όσον αφορά και τα έξοδα. Μια τελευταία κουβέντα από μένα έχει να κάνει με τις ενέργειες των επιχειρήσεων που θα πρέπει να αναλυθούν σε αυτό το πλαίσιο. Είναι δεδομένο ότι η τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία θα επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία των λογιστηρίων, ειδικά στο πρώτο διάστημα. Ενδεικτικά, θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση των συναλλαγών που διενεργούν οι εταιρείες για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ιδιαιτερότητες, και σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, θα πρέπει να γίνει και ένα mapping με βάση τις λίστες τιμών που έχουν δημοσιευθεί από πλευράς ΑΔΕ. Κάποιες καταχωρήσεις στα ηλεκτρονικά βιβλία δεν θα γίνονται αυτόματα, απαιτείται για τη διαβίβαση των εξόδων, των δεδομένων των εξόδων, του χαρακτηρισμού των εξόδων και των εγγραφών τακτοποίησης, η διαβίβαση να γίνεται μέσω του εξουδετημένου λογιστή. Θα αναμένεται να υπάρχει κάποια έτσι επικοινωνία με τους προμηθευτές προκειμένου να αποσταλούνται γρήγορα τα τιμολόγια και να καταχωρούνται άμεσα στα βιβλία, προκειμένου να μην υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των δηλώσεων, οι οποίες, όπως είπαμε, θα συνεχίσουν να γίνονται με βάση τις εγγραφές στα κανονικά βιβλία και αυτά που θα αναμένει η ΑΔΕ να δηλωθούν με βάση καταχωρήσεις στα ηλεκτρονικά βιβλία. Σκόπιμο είναι επίσης να γίνονται εκ των προτέρων κάποιες ελεκτικές επαληθεύσεις, ώστε να διασφαλιστεί στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό ότι δεν θα υπάρχουν ασυμφωνίες. Σε περίπτωση ύπαρξης ασυμφωνιών, θα πρέπει να γίνει διερεύνηση αυτών και επικοινωνία με την ΑΔΕ και τη δικαιολόγησή τους. Και βέβαια είναι αναγκαίο να υπάρχει έτσι διαρκής παρακολούθηση και άμεση προσαρμογή στις σχετιζόμενες νομοθετικές αλλαγές που αναμένεται να λαμβάνουν χώρα και θα είναι αρκετά έτσι πυκνές, ειδικά το πρώτο διάστημα. Όπως είπαμε όμως και στην αρχή, σίγουρα αναμένονται να είναι πολλά και τα ωφέλη και για τις επιχειρήσεις που θα προκύψει από όλο αυτό το εγχείρημα και για τα οποία ωφέλη θα μας ενημέρωσε και η συνάδελφος, η κυρία Μποτσά. Σωστά, κύριε Σταυρόπουλε? Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Πράγματι, υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί και με τη διάδοξη νόμου, αλλά κυρίως με τις υπουργικές αποφάσεις, με την υπουργική απόφαση που ακολούθησε και αποτελεί τον κορμό των λεπτομεριών ή τέλος πάντων των οδηγιών για την εφαρμογή των MyData. Και φυσικά, υποθέτω, αυτό είναι ένα εξελισσόμενο έργο. Το Υπουργείο έχει υιοθετήσει αυτό την
το να συλλέγει τις ερωτήσεις από τις επιχειρήσεις και να δημιουργεί ένα ερωταπαντήσεις, ένα manual ερωταπαντήσεων. Μας έδωσε για κάποιο χρόνο η πανδημία και νομίζω, για να έχουμε το χρόνο να το δούμε καλύτερα, και νομίζω και αυτό που ήδη αναφέρθηκες, ότι δεν εφαρμόζονται οι κυρώσεις από την πρώτη μέρα, δίνει κάποια ανάσα στις επιχειρήσεις και να τελειοποιήσουν, να αντιμετωπίσουν τις απορίες τους και να προσαρμοστούν καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάω αμέσως τώρα στην εισηγήτρια την επόμενη, την κυρία Γεωργία Βουτσά από την εταιρεία Ζέπος Γιαννόπουλος Accounting ΑΕ. Η κυρία Βουτσά είναι Tax and Accounting Director και έχει το βάρος να μας, όπως είπε ήδη ο Σπύρος, να αναφερθεί στα ωφέλη από την υλοποίηση του My Data. Γεωργία, σε ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το σύνδεσμο έτσι, για την πρωτοβουλία για αυτή την εκδήλωση, αλλά παράλληλα και για τη δημιουργία της Φορολογικής Επιτροπής για τα θέματα My Data, που νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έχουμε δυνατότητα έτσι, να υποδεχόμαστε τα ερωτήματα των μελών και όπου μπορούμε να συνδράμουμε κι εμείς με όποιες απαντήσεις και όποια βοήθεια στα πλαίσια και της επικοινωνίας με την ΑΔΕ. Εγώ από την πλευρά μου, όπως είπαμε και όπως έχει προλογιστεί, θα μιλήσω για τα ωφέλη του συστήματος και της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων My Data. Καταρχάς να πούμε ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι ένα σύνθετο έργο και το οποίο απαιτεί τη συμμετοχή και την συμβολή πολλών μερών, τα λογιστήρια, τις επιχειρήσεις, τους λογιστές, τους μηχανογράφους, την ίδια τη φορολογική διοίκηση. Και οπωσδήποτε για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο μεγάλο έργο χρειάζονται σημαντικοί πόροι και ανθρωπόρες, κόστος, χρόνος για την εκπαίδευση, για την προσαρμογή στο σύστημα. Ωστόσο, τα ωφέλη που αναμένονται από τη λειτουργία του συστήματος αυτού, σε συνδυασμό πάντα και με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, που έχει αρχίσει να μπαίνει έτσι αρκετά πιο έντονα στη ζωή μας το τελευταίο διάστημα, αναμένεται να είναι πολύ σημαντικά, τόσο στο επίπεδο των επιχειρήσεων, όσο στο επίπεδο και της φορολογικής διοίκησης, των φορολογικών αρχών, όπως προλόγησε νωρίτερα και ο διοικητής. Εάν θέλουμε να δώσουμε έτσι μια σύνοψη για αυτά τα ωφέλη και τους στόχους βασικά του σχετικού εγχειρήματος, θα λέγαμε ότι αυτά κινούνται κατά βάση στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού του φορολογικού συστήματος, αλλά και των επιχειρήσεων, μέσα από τον εξυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των συστημάτων τους. Αντίστοιχα, υπάρχουν ωφέλη προς τον άξονα της απλοποίησης στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Μία σειρά από κίνητρα σε σχέση με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω πιστοποιημένου παρόχου. Και φυσικά, στη συμβολή αυτού του συστήματος, ίσως και το σημαντικότερο αναμενόμενο όφελος, ως προς τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, την καλύτερη στόχευση και φυσικά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Ας πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτά τα ωφέλη. Νομίζω ότι ήδη ακούστηκαν έτσι διάφορες θέσεις και από το διοικητή και από τον κύριο Πρόεδρο και τον κύριο Αναστασόπουλο σε σχέση με το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, που είναι και το βασικό έτσι, κομμάτι αυτού του συστήματος. Αναμένεται ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία θα αποτελέσουν ένα μέρος για την ψηφιακή μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, αλλά γενικά και της ελληνικής οικονομίας, στα πλαίσια πάντα της νέας εποχής που διανύουμε, που όλοι γνωρίζουμε και νομίζω έχουμε αντιληφθεί ότι έχουμε περάσει πλέον σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο διενέργειας συναλλαγών, έτσι, παγκοσμίως, που στηρίζεται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και σε ηλεκτρονικά μέσα. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο, το σύστημα My Data αναμένεται να συμβάλλει θετικά και να συνδράμει σε μεγάλο βαθμό στο κομμάτι της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού του φορολογικού συστήματος και της οικονομίας γενικά στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να επέλθει και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και φυσικά, κατ' επέκταση, προσέλκυση επενδύσεων. Αξίζει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ίσως ακόμη βρίσκεται σε ένα πρώιμο στάδιο ως προς το κομμάτι της ψηφιοποίησης και το επίπεδό της σε σχέση με άλλες χώρες είναι αρκετά χαμηλότερο. Ενδεικτικά, μπορούμε να πούμε ότι με βάση τον δείκτη DSI που έχει δημοσιευτεί για το 2020 και ουσιαστικά παρακολουθεί το βαθμό ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών χωρών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως είναι η συνδεσιμότητα, οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, η χρήση του ίντερνετ και γενικά η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το δείκτη, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στην προτελευταία θέση, όπως μπορούμε να δούμε εδώ από αυτή την κατάταξη, και αρκετά χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνει ότι οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία και μια άλλη σειρά από μεταρρυθμίσεις που γίνονται ούτως ή άλλως στο κομμάτι της φορολογικής διοίκησης, αλλά γενικότερα και στο δημόσιο, είναι απαραίτητα και αναγκαία προκειμένου να ουσιαστικά δώσουν στην Ελλάδα μια καλύτερη θέση σε σχέση με αυτή την κατάταξη και σε σχέση με το επίπεδο ψηφιοποίησης που απαιτείται προκειμένου η ίδια να είναι ανταγωνιστική και να μπορεί να ανταπεξέλθει στον τρόπο που γίνονται οι συναλλαγές και λειτουργεί πλέον η ψηφιακή οικονομία. Αντίστοιχα, από την πλευρά των επιχειρήσεων, μέσα από την εφαρμογή των συστημάτων των ηλεκτρονικών βιβλίων, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και γενικά της πλατφόρμας MyData, αναμένεται να επέλθει και αντίστοιχη ψηφιοποίηση και εξυγχρονισμός στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, μέσα από την τυποποίηση των διαδικασιών που θα ακολουθούνται για την αποτύπωση των συναλλαγών και γενικότερα στις λειτουργίες που επιτελούν τα λογιστήρια και οικονομικές διευθύνσεις των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και σταδιακή κατάργηση, όπως ανέφερε και ο διοικητής νωρίτερα, των παραδοσιακών και χειρόγραφων μεθόδων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, που έχει αρχίσει φυσικά να περιορίζεται, αλλά αναμένεται ότι μέσα από την εφαρμογή του συστήματος MyData και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα αρχίσει σταδιακά να καταργείται ή έστω να εκλείπει αρκετά στην ελληνική οικονομία και στις συναλλαγές. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στην επίδραση που θα έχει η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος στο κομμάτι του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, του περιβαλλοντικού αποτύπωμα που έχουν οι επιχειρήσεις, καθώς μέσα από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων ουσιαστικά μειώνονται τα ένχαρτα παραστατικά, υπάρχει διαφορετικός τρόπος διαχείρισης των αρχείων, αποθήκευσης με ηλεκτρονικά μέσα πια και όχι μέσα σε τεράστιους χώρους και σε κούτες, κλασέρ και αναμένοντας και τις παραγραφές ή οτιδήποτε που τα κρατούσαμε τόσα χρόνια. Οπότε η μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσα από ένα τέτοιο σύστημα είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει και αυτή να ληφθεί υπόψη έτσι στα πλαίσια της αξιολόγησης όλου αυτού του συστήματος και της εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών βιβλίων. Παράλληλα, όπως έχει προλογίσει και ο διοικητής, αλλά είναι νομίζω εμφανές και από όλες τις θέσεις της ΑΔΕ και τις παρουσιάσεις μέχρι σήμερα, αναμένεται μέσα από το σύστημα MyData να επέλθει μια απλοποίηση στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, καθώς σταδιακά και όταν μπήκε σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα MyData, αναμένεται ότι θα υπάρχει μια αυτόματη προσυμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων ή έστω άντληση δεδομένων σε σχέση με τη συμπλήρωση των δηλώσεων που επιχειρήσει μέχρι σήμερα θα κάνουν κανονικά από τα βιβλία τους, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Σπύρος. Και ουσιαστικά αυτό αφορά σε πρώτη φάση τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίες εισοδήματος και το έντυπο Ε3. Ήδη και η κωδικοποίηση και ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα ουσιαστικά θέλει να εξυπηρετήσει αυτή τη σύνδεση μεταξύ των δηλώσεων και των συναλλαγών που καταχωρούνται στα βιβλία. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στον βραχνά για πολλούς τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, οι οποίες αναμένεται επίσης να καταργηθούν αφού μπει το MyData σε πλήρη εφαρμογή και αυτό θα το δούμε φαντάζομαι στα επόμενα 1-2 χρόνια. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε επίσης το κομμάτι της επιτάχυνσης και απλοποίησης διαδικασίας στις φορολογικές επιστροφές, στις επιστροφές φόρων, που φυσικά αυτό θα είναι κάτι που ευνοεί τόσο τη φορολογική διοίκηση και τις φορολογικές αρχές, όσο και τις επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι αυτών των ποσών και θα μπορούν πολύ πιο εύκολα, εφόσον είναι συνεπείς, να παίρνουν τα χρήματα και τα ποσά των φόρων που δικαιούνται βάσει των συναλλαγών που διατελούν. Να αναφερθούμε λίγο και στο κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το οποίο θα μπορούσε να εφαρμόζεται παράλληλα με τα ηλεκτρονικά βιβλία, με το MyData, που όπως μας είπε νωρίτερα και ο Σπύρος, αποτελεί ένα από τους τρόπους διαβίβασης στοιχείων μέσα στην πλατφόρμα και έχει να κάνει κυρίως με την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω πιστοποιημένου παρόχου. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο διοικητής, υπάρχουν 7 πιστοποιημένοι πάροχοι στην Ελλάδα για το κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Οι φορολογικές αρχές έχουν προχωρήσει με την θεσμοθέτηση κάποιων κινήτρων για όσους εφαρμόζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, που φυσικά εξυπηρετεί και το κομμάτι της διαβίβασης, το MyData. Και αυτά τα κίνητρα κυρίως συνίστανται στο κομμάτι της μείωσης των ετών παραγραφής,
Και εδώ έχουμε δύο κατηγορίες, ας πούμε, κινήτρων ως προς αυτό το αντικείμενο. Το ένα αφορά τη μείωση κατά 2 έτη για τις οντότητες εκδότες, οι οποίοι αποκλειστικά χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου για την έκδοση των στοιχείων τους. Και αντίστοιχα, μείωση παραγραφής κατά 1 έτος για τις οντότητες που είναι λήπτες παραστατικών τιμολογίων που εκδίδονται μέσω παρόχου. Μόνο και μόνο δηλαδή με την αποδοχή της λήψης τέτοιων τιμολογίων έχουν μείωση της παραγραφής τους κατά 1 έτος, της ελάχιστης παραγραφής έτσι που είναι τα 5 έτη από την εκπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Ένα άλλο κίνητρο που έχει δοθεί μέσα από αυτή την θεσμοθέτηση, με αυτή την τελευταία διάταξη που έχουμε, είναι ουσιαστικά η υπερέκπτωση των δαπανών κατά 100% σε ό,τι αφορά την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και του λογισμικού για την εφαρμογή της τιμολόγησης μέσω του παρόχου και αντίστοιχα στο κομμάτι των δαπανών που απαιτούνται για την παραγωγή, τη διαβίβαση, αρχιοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων που εκδίδονται μέσω παρόχου και αυτό κατά το πρώτο έτος της έκδοσης. Αντίστοιχα, έχει δοθεί και η μείωση στο μισό του χρόνου επιστροφής φόρων που προβλέπεται με βάση τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας από τις 90 στις 45 ημέρες. Άφησα τελευταίο έτσι ένα, νομίζω, από τα σημαντικότερα ωφέλη που αναμένεται να επέλθει μέσα από την λειτουργία και την εφαρμογή του MyData, που νομίζω το ανέφερε και ο διοικητής και πρέπει να δοθεί έμφαση. Και αυτό αφορά στο ότι το MyData αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ελέγχου με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Αυτό αναμένεται να συμβεί μέσα από την διαφάνεια συναλλαγών που θα υπάρχει λόγω της διαβίβασης των δεδομένων από τις επιχειρήσεις και στο βαθμό και την ανάλυση που προβλέπεται βάσει του πλαισίου που έχει στηθεί αυτή τη στιγμή για τη λειτουργία του MyData και με τη διενέργεια φυσικά των ελεγκτικών επαληθεύσεων σε πραγματικό χρόνο και αν όχι σε πραγματικό, τουλάχιστον σε πολύ πιο άμεσους χρόνους σε σχέση με αυτούς που παραδοσιακά γνωρίζουμε και που είχαν στη διάθεσή τους οι φορολογικές αρχές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα υπάρχει, όπως τονίστηκε και νωρίτερα, δυνατότητα για επεξεργασία και αξιοποίηση πολλών δεδομένων και σημαντικών, προκειμένου η διοίκηση, η φορολογική, να μπορεί να στοχεύει καλύτερα τους φορολογικούς ελέγχους και να διαθέτει τους πόρους της εκεί που πραγματικά χρειάζεται και πρέπει, προκειμένου να γίνεται πιο σωστά το ελεγκτικό έργο και αντίστοιχα να μπορούν να εισπράττονται και έσοδα με πιο αποτελεσματικό τρόπο και με καλύτερη χρήση των πόρων που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση. Επίσης, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον περιορισμό που αναμένεται να επέλθει στην φοροδιαφυγή και στην καταπολέμηση γενικά της παραοικονομίας μέσα από ένα τέτοιο σύστημα, καθώς θα διαβιβάζονται οι συναλλαγές άμεσα, θα υπάρχει πολύ πιο άμεσος έλεγχος, θα υπάρχει ίσως η αλλαγή στην οτροπία ως προς την έκδοση των στοιχείων και όλο αυτό αναμένεται να επιφέρει πολύ σημαντικό όφελος στον τρόπο που λειτουργούν και στο φορολογικό σύστημα, στον τρόπο που λειτουργεί το φορολογικό σύστημα. Λαμβάνοντας υπόψη και το τι έχουν κάνει άλλες χώρες έτσι σε αντίστοιχα συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικών βιβλίων, ίσως όχι με τη μορφή που θέλουμε να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα, αλλά με παρεμφερές τρόπο, γενικά το πρόσημο είναι θετικό και ο απολογισμός δείχνει ότι μόνο ωφέλη είχε να φέρει η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση που έχει εφαρμόσει η Ιταλία. Αντίστοιχα, το invoicing reform, την αναμόρφωση του συστήματος τιμολόγησης που έχει εφαρμόσει η Πορτογαλία, συστήματα διαβίβασης δεδομένων βιβλίων και ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχουν εφαρμόσει το Μεξικό και η Βραζιλία και φυσικά η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο κομμάτι των δημοσίων συναλλαγών, στο B2G, που έχουμε δει να εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές και μη χώρες. Φυσικά και στην Ελλάδα υπάρχει αντίστοιχο πλαίσιο και το οποίο αυτή τη στιγμή είναι υπό επεξεργασία, προκειμένου να μπουν έτσι οι βάσεις για να αρχίσει να εφαρμόζεται και αυτό σύντομα και από τους δημόσιους φορείς. Στα θετικά και στα απολογιστικά, έτσι, στον απολογισμό της εφαρμογής αυτών των μέτρων, θα μπορούσαμε να πούμε την καταπολέμηση φυσικά της παραοικονομίας, τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ και την αύξηση των εκδιδόμενων παραστατικών, κυρίως στο κομμάτι των λιανικών συναλλαγών, B2C, αντίστοιχα την αύξηση στην ίσπραξη των φορολογικών εσόδων, στη μείωση εικονικών και μη έγκυρων παραστατικών και στην ασφάλεια των συναλλαγών.
Κλείνοντας λοιπόν, εάν θέλουμε έτσι λίγο να κρατήσουμε κάποια βασικά σημεία σε σχέση με όλο αυτό το πλαίσιο και τα ωφέλη που μπορεί να επέλθουν, νομίζω ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι ένα μέρος της ψηφιακής μεταρρύθμισης και δεν είναι απλά μια υποχρέωση που θέλουν να επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές στις επιχειρήσεις προκειμένου να τις βαρύνουν και να τις φορτώσουν με κόστη κτλ. Και αναμένεται να έχουν πολλά ωφέλη στο βαθμό που όλοι συμμετέχουν, όλοι οι αρμόδιοι φορείς και τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν και έχουν την διάθεση να συμμετέχουν, προκειμένου το σύστημα αυτό να λειτουργήσει όπως είναι σχεδιασμένο να λειτουργήσει και τελικά να επιφέρει όλα αυτά τα θετικά έτσι, αποτελέσματα που όλοι περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Γεωργία, για την πολύ μεστή και παραστατική όμως παρουσίαση που έκανες των ευεργετημάτων από την υλοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Κρατάω κυρίως, για να περάσω γρήγορα στον επόμενο ομιλητή, την έμφαση που δώσαμε στη διαδικασία των φορολογικών ελέγχων, στις διασταυρωτικές δυνατότητες, στη διάθεση συγκριτικών δεδομένων που πιστεύω ότι προοπτικά θα μας οδηγήσουν και σε καλύτερη εφαρμογή των έμεσων τεχνικών ελέγχων και, εν πάση περιπτώσει, σε ένα συγχρονισμό του ελεγκτικού, σε ένα εξυγχρονισμό του ελεγκτικού έργου, έτσι ώστε η φορολογική διοίκηση να έχει πολύ καλά εργαλεία για να αποκαθιστά τους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, περιορίζοντας κατά το δυνατόν τη φοροδιαφυγή. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Γιάννης Γουλιάς, είναι partner στην Ernst & Young και θα μας μιλήσει για εξειδικευμένα ζητήματα και προβληματισμούς στην εφαρμογή του My Data. Η εισήγησή του θα αναφερθεί και σε κάποια προβλήματα που μας έχουν ήδη θέσει μέλη του συνδέσμου σε ένα ερωτηματολόγιο που στείλαμε. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω ότι αποδεχτήκαμε τη γενναιόδορη, θα έλεγα, πρόταση της φορολογικής διοίκησης και του κυρίου Ντίνου να δημιουργήσουμε μια άτυπη επιτροπή στην οποία, με το σύνδεσμο και την ΑΔΕ, στην οποία θα μπορούν να, μέσω της οποίας θα μπορούν να διοχετεύονται ερωτήματα των μελών μας προς συνολική επίλυση από την ΑΔΕ. Κύριε Γουλιά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και η οικονομία. Βασική προϋπόθεση για όλα τα άλλα. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ για την ευκαιρία να συμμετέχουμε ως EY στη Φορολογική Επιτροπή και να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων και τελικά ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά περίπου 1,5 χρόνο μετά την προσθήκη του άρθρου 15α στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με το νόμο 4646 του 19, με το οποίο εισήχθη η υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΔΕ, να συζητάμε για τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μπαίνοντας στην τελική ευθεία. Αυτό που πριν από 1,5 χρόνο φαινόταν τουλάχιστον φιλόδοξο, σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Και είμαι σε θέση να ξέρω ότι όλο αυτό το διάστημα πολλοί άνθρωποι δούλεψαν ομαδικά και κατάφεραν να φέρουν το έργο σε τροχιά υλοποίησης. Τα πρώτα δείγματα από πελάτες μας, από την αγορά θα έλεγα, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, είναι πολύ θετικά, καθώς έχουν καταφέρει, διαβιβάζουν τα έσοδά τους, διαβιβάζουν τα έξοδά τους κατά κανόνα και φαίνεται ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα, αλλά και τα ωφέλη που θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις, την αγορά, το δημόσιο. Με τη σειρά μου θα ήθελα να αναφερθώ στο πώς επηρεάζεται η επιχείρηση από τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα MyData, αλλά και στα ζητήματα και τους προβληματισμούς που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχουμε ήδη, αλλά και ερωτήματα που έχουν θέσει τα μέλη μας, όπως ανέφερε και ο Γιάννης. Η διαβίβαση δεδομένων παραστατικών, καθώς και λογιστικών και φορολογικών χαρακτηρισμών στη διοίκηση δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών, καλείται να λάβει μια σειρά από αποφάσεις. Να αποκτήσει την κατάλληλη μηχανογραφική λύση προκειμένου να διαβιβάζονται τα δεδομένα της επιχείρησης στην πλατφόρμα. Να αξιολογήσει αν χρειάζεται φορολογική και τεχνική υποστήριξη,
που κατά κανόνα χρειάζεται και αν ένα επιλέξει τους κατάλληλους συμβούλους. Να αποφασίσει αν θα εκδοθούν τα παραστατικά εσόδων τους μέσω πιστοποιημένων παρόχων. Να παραμετροποιήσει τη μηχανογραφική λύση για τα ηλεκτρονικά βιβλία με βάση τις προδιαγραφές που έχει εκδώσει η ΑΔΕ, αφού πρώτα καταγράψει με λεπτομέρεια τις συναλλαγές που πρέπει να διαβιβαστούν. Μόλις ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση, πρέπει να προχωρήσει σε δοκιμαστικές υποβολές στο τεστ περιβάλλον, να εκπαιδεύσει τα στελέχη της, να επαναξιολογήσει τις υφιστάμενες διαδικασίες του λογιστηρίου και όχι μόνο, για παράδειγμα διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής τιμολογίων από προμηθευτές, αλλά και τις πληροφορίες που πρέπει να καταχωρήσει το σύστημα. Να εκτιμήσει τέλος την επίδραση της διαδικασίας στην οικονομική διεύθυνση αλλά και στις λοιπές διευθύνσεις. Συμπερασματικά θα έλεγα, η υλοποίηση του έργου των ηλεκτρονικών βιβλίων προϋποθέτει σωστή οργάνωση, σωστή διαχείριση και διασφάλιση των απαραίτητων πόρων. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλά βήματα για την επέκταση της χρησιμοποίησης της τεχνολογίας στη φορολογική διοίκηση. Η Ελλάδα ακολουθεί το παράδειγμα πολλών φορολογικών διοικήσεων ανά τον κόσμο, όπως ακούσαμε. Έχουν γίνει πολλά. Το Δεκέμβριο του 2019 ψηφίστηκε ο νόμος, εκδόθηκε η επιχειρησιακή ανάλυση παραστατικών και οι τεχνικές προδιαγραφές. Τον Ιούνιο του 2020 εκδόθηκε η απόφαση 1138, η οποία τροποποιήθηκε με τρεις μεταγενέστερες αποφάσεις. Οργανώθηκαν με τη συμμετοχή της ΑΔΕ και ειδικότερα του κυρίου Αντώνη Ντίνου άτυπες ομάδες με συμμετοχή φορέων της αγοράς, στις οποίες συζητούνται και επιλύονται επιχειρησιακά θέματα. Και τέλος εκδόθηκαν μία σειρά από κείμενα συχνών ερωτήσεων απαντήσεων, με τις οποίες δόθηκαν και δίνονται απαντήσεις και λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν. Στο site της ΑΔΕ μπορεί να δει κανείς όλο αυτό το υλικό. Στη συνέχεια θα αναφερθώ ενδεικτικά σε κάποιες από αυτές τις ερωταπαντήσεις και αν θέλει κάποιος μπορεί να σημειώσει τους σχετικούς αριθμούς. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλά. Αλλά μπαίνοντας στην τελική ευθεία θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που πρέπει να γίνουν, προκειμένου το έργο να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά για τις επιχειρήσεις. Θα ξεκινήσω με την ανάγκη επικαιροποίησης από την πλευρά της ΑΔΕ της επιχειρησιακής ανάλυσης των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων λογικών ελέγχων. Πολύ γρήγορα, για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω, η επιχειρησιακή ανάλυση πρέπει να επικαιροποιηθεί, για παράδειγμα, προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να διαβάσουν τα έσοδα από ενίκεια αλλά και το χαρτόσημο που αναλογεί. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να επικαιροποιηθούν προκειμένου να μπορεί, για παράδειγμα, να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα έσοδα απαλλασσόμενα του ΦΠΑ με χρήση ΕΔΑ, μετά την τελευταία τροποποίηση που έγινε με την απόφαση 1300 του 20. Με χαρά είδα λίγο πριν ξεκινήσει η παρουσίαση ότι ανέβηκε στο site της ΑΔΕ νέα έκδοση τεχνικών προδιαγραφών, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει. Αντίστοιχα, πρέπει να επικαιροποιηθούν οι κανόνες λογικών ελέγχων, προκειμένου να είναι επιτρεπτοί συνδυασμοί κωδικών ε3, προκειμένου να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών σε κωδικούς αγορών του ε3. Ενδεικτικά παραδείγματα για να καταλάβουμε την σημασία επικαιροποίησης των κανόνων αυτών. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει έγκαιρη παροχή διευκρινήσεων για κατηγορίες συναλλαγών, προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις, αλλά και τα συστήματα και κατά συνέπεια και οι εταιρείες πληροφορικής που φτιάχνουν τα συστήματα. Όλα αυτά παίρνουν χρόνο, άρα το ταχύτερο που διευκρινίζονται τα θέματα, το καλύτερο. Τέλος, να αναφερθώ στο ότι αποτελεί κοινό αίτημα των επιχειρήσεων να υπάρξει δυνατότητα επιδότησης του κόστους που απαιτείται για την προσαρμογή των συστημάτων, προκειμένου να διαβιβάζονται συναλλαγές στην πλατφόρμα. Το κόστος είναι σημαντικό. Είναι κόστος προσαρμογής των συστημάτων, κόστος συμβούλων, εσωτερικό κόστος των επιχειρήσεων. Άρα θα ήταν πολύ χρήσιμο τα κίνητρα να μην αφορούν μόνο τους παρόχους, αλλά και την επένδυση των επιχειρήσεων στον εξυγχρονισμό των συστημάτων τους. Να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιροποίηση της επιχειρησιακής ανάλυσης και να πούμε ότι με τη συνεισφορά των άτυπων ομάδων έχουν ήδη εντοπιστεί και διορθωθεί πολλά από τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί.
Για παράδειγμα, έχει ρυθμιστεί το θέμα των εισαγωγών. Ήδη έχει ανέβει στο site στις θεματικές ενότητες My Data ο φάκελος εισαγωγών, όπου ρυθμίζει το ποιες πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται και με ποιον τρόπο. Να πω εδώ για παράδειγμα ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει σαν πληροφορία στο σύστημα η δασμολογητέα αξία επίτηση, η οποία υπολογίζει το ΦΠΑ εισαγωγών, αλλά και πληροφορίες για την εκαθάριση των εκτελονιστών. Επιτρέπεται πλέον να συνδυάζονται χαρακτηρισμοί συναλλαγών που δεν επιτρέπονταν στην αρχή, παραδείγματος χάρη να χαρακτηριστεί ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ως αγορά αγαθού ή παγίου. Επίσης, αγορές, έχει ρυθμιστεί το πώς θα διαβιβάζονται τα τιμολόγια που λαμβάνει μια ελληνική επιχείρηση από αλλοδαπή εταιρεία που διαθέτει ελληνικό αφημί ΦΠΑ μέσω φορολογικού αντιπροσώπου ή όχι. Εδώ υπάρχουν οι ερωτήσεις 6 και 77 του Q&A, από τις οποίες προκύπτει ότι η επιχείρηση λήπτης διαβιβάζει δεδομένα με κατηγορία Β2, αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη με δαπή, αλλοδαπή, στον τύπο παραστατικού 14.1, τιμολόγιο, και λύνει τον τρόπο με τον οποίο ο λήπτης μπορεί να διαβιβάσει το τιμολόγιο αυτό, δεδομένου ότι τα ελληνικά αφημί ΦΠΑ αλλοδαπών επιχειρήσεων απαλλάσσονται από την υποχρέωση διαβίβασης των τιμολογίων τους στην πλατφόρμα. Αυτά λοιπόν έχουν λυθεί. Μένει όμως να διευκρινιστούν πολλά ακόμα. Ενδεικτικά, συναλλαγές υποκείμενες σε ΦΠΑ, για παράδειγμα τριγωνικές συναλλαγές, όπου εμπλέκονται περισσότερα του ενός αφημί ΦΠΑ. Παρακρατούμενοι φόροι κρατήσεις, ειδικά για τις πωλήσεις στο δημόσιο. Εταιρείες που πωλούν στο δημόσιο, οι πωλήσεις τους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ή κρατήσεις ή εισφορές, όπου η παρακράτηση γίνεται με την εξόφληση. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, υποχρεούνται πλέον να διαβιβάζουν την πληροφορία της κράτησης ή της εισφοράς κατά την έκδοση του παραστατικού. Παρόλο που στην ερώτηση 94 η ΑΔΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι μέχρι την νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα περί ανακριβούς διαβίβασης, σε κάθε περίπτωση ο λήπτης πριν την έκδοση του σχετικού παραστατικού έχει την υποχρέωση, ειδικότερα όταν συντάσσεται σχετική σύμβαση π.χ. με το δημόσιο, να ενημερώνει τον εκδότη για την σχετική διαδικασία καθάρισης και πληρωμής του παραστατικού και ειδικότερα για τις σχετικές κρατήσεις που την αφορούν. Στην πρώτη φάση εφαρμογής θα υπάρχει σχετική ανοχή, αναφέρει το Q&A, για τις B2G συναλλαγές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, θα πρέπει οι εταιρείες που συναλλάσσονται με το δημόσιο να γνωρίζουν αν θα πρέπει να διαβιβάσουν αυτή την πληροφορία και στο βαθμό που αυτό δεν είναι εφικτό, να είναι σαφές ότι δεν χρειάζεται να τη διαβιβάσουν μέχρι να καταστεί εφικτό. Άλλα παραδείγματα είναι, χρειάζονται να δοθούν διευκρινήσεις για επιμέρους κλάδους της οικονομίας, για παράδειγμα ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορία, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ. Να ξεκαθαριστεί το θέμα διαβίβασης των τιμολογίων που λαμβάνονται αλλά αφορούν προηγούμενη χρήση, δηλαδή δεδουλευμένα έξοδα προηγούμενης χρήσης. Όπως επίσης και το θέμα των παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, όπου με την εγκύκλιο 2181 του 20 έχει αλλάξει ο τρόπος χειρισμού και δεν συνάδει με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Είναι βέβαιο ότι και αυτά θα επιληθούν όπως επιλήθηκαν τα προηγούμενα, αλλά είναι σημαντικό να γίνει σύντομο. Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί την αγορά είναι η διαβίβαση τιμολογίων σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, παρατηρούνται δυσκολίες στη διαβίβαση παραστατικών σε πραγματικό χρόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι τα τιμολόγια που εκδίδονται χειρόγραφα ή και μηχανογραφικά σε υποκαταστήματα και καταχωρούνται από το κεντρικό λογιστήριο της επιχείρησης μετά από κάποιο διάστημα, αλλά εντός της προθεσμίας καταχώρησης που προβλέπεται. Πώς αυτά θα διαβαστούν σε πραγματικό χρόνο? Η τιμολόγηση επί αυτοκινήτου ex-vans, τιμολόγια που εκδίδονται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, π.χ. σε περίπτωση παραδόσεων την επόμενη μέρα. Αντίστοιχα, παρουσιάζονται δυσκολίες στην αγορά στη διαβίβαση στοιχείων λιανικής χωρίς τη χρήση FIM εντός 5 ημερών, έτσι όπως προβλέπεται στην ερώτηση 28. Τώρα, για το θέμα του πραγματικού χρόνου, η ΑΔΕ έχει σχολιάσει στην ερώτηση 95 του Q&A ότι για το 2021 δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διαβίβασης σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο. Αυτό βέβαια δεν πρέπει, αναφέρει, να εκλειφθεί ως μόνιμη η κανονική διαδικασία διαβίβασης,
αλλά ως περίοδος ανοχής, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και τελικής διαβίβασης με ένταση στα έσοδα. Και πάλι θα έλεγα είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί το θέμα του κατά πόσο είναι υποχρεωτικό να διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο τα τιμολόγια, πώς ορίζεται ο πραγματικός χρόνος, ώστε αν δοθεί κάποια άλλη ερμηνεία από το αυτονόητο, ώστε να γνωρίζει και η αγορά τι πρέπει να κάνει. Το επόμενο θέμα είναι, αφορά τις λιανικές πωλήσεις, την έκδοση παραστατικών μέσω φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και τη διασύνδεση του MyData, τη διασύνδεση, συγγνώμη, του eSend με το MyData. Να το πω με απλά λόγια, τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μέσω FIM θα πρέπει να διαβιβάζονται στο eSend. Θα περίμενε κάποιος ότι θα ενημερώνεται αυτόματα και το αναλυτικό βιβλίο στην πλατφόρμα. Αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Άρα, οι εταιρείες λιανικής που χρησιμοποιούν FIM θα πρέπει να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία μέσω διασύνδεσης του ERP. Και βέβαια και να δίνουν και τους χαρακτηρισμούς μέσω του ERP. Το ερώτημα είναι πότε θα αλλάξει αυτό και αν θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης του αναλυτικού βιβλίου κατευθείαν μέσω του eSend. Μπορεί ο κύριος Δίνος στη συνέχεια βέβαια να σχολιάσει ή να δώσει κάποιες απαντήσεις αν υπάρχουν. Το επόμενο ζήτημα αφορά στην εξουσιοδότηση του λογιστή μισθωτού ή του λογιστικού γραφείου για τη διαβίβαση των δεδομένων. Να θυμίσω ότι με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της 1138 απόφασης η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην ΑΔΕ υποχρεωτικά μέσω λογιστή φοροτεχνικού. Χρειάζεται, εδώ τώρα έχουμε διάφορες περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις λογιστών που είναι μισθωτοί στις επιχειρήσεις και οι οποίοι μπορούν να υπογράφουν ως λογιστές και για λοιπές εταιρείες του ομίλου. Μπορεί τα βιβλία της επιχείρησης να τηρούνται από λογιστικό γραφείο, το οποίο με τη σειρά του αναθέτει τις εργασίες σε λογιστές υπαλλήλους του γραφείου. Επίσης, είναι πιθανό τα βιβλία να τα τηρεί λογιστής ελεύθερος επαγγελματίας. Τώρα, τα λογιστικά βιβλία μπορούν να τηρούνται σε λογιστικό σύστημα της επιχείρησης ή του λογιστή παύλα λογιστικού γραφείου. Υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα στην αγορά. Έχουν δοθεί απαντήσεις. Αυτό που θα ήταν χρήσιμο ήταν να βγει ένα πιο αναλυτικό manual, ώστε ανάλογα με την περίπτωση να ξέρει ο κάθε λογιστής, η κάθε επιχείρηση, πώς θα πρέπει να προχωρήσει με τις εξουσιοδοτήσεις. Να πω ότι είναι σημαντικό ότι λύθηκε το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στους μισθωτούς λογιστές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να διαβιβάσουν χαρακτηρισμούς κάνοντας την επιλογή εκπρόσωπος επιχείρησης. Αυτό φαίνεται ότι έχει επιληθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα οι διαβιβάσεις από μισθωτούς λογιστές φαίνεται ότι προχωρούν κανονικά. Αυτή τουλάχιστον είναι η κατανόησή μας. Το επόμενο θέμα αφορά στα προβλήματα που δημιουργούνται από την εκπρόθεση με καταχώρηση παραστατικών. Έχουμε περιπτώσεις παραστατικών που εκδίδονται με προγενέστερη ημερομηνία. Έχουμε περιπτώσεις παραστατικών τα οποία δεν καταχωρούνται έγκαιρα στα βιβλία γιατί πρέπει να περάσουν από διαδικασίες εγκρίσεων οι οποίες είναι χρονοβόρες. Έχουμε και πιο απλές περιπτώσεις παραστατικών που μπορεί να έχουν ξεχαστεί σε ζευτάρια. Όλα αυτά υπάρχουν στην πραγματικότητα. Και το ερώτημα είναι αν σε ένα αντικριζόμενο παραστατικό ο λήπτης αργήσει να το καταχωρήσει θα έχει πρόβλημα και τι θα γίνει στο τέλος της χρήσης που μπορεί το παραστατικό αυτό να καταχωρηθεί την επόμενη χρήση. Εδώ να πω ότι ο 4308 προβλέπει ότι το παραστατικό εκδίδεται την ημερομηνία που πραγματικά εκδίδεται και όχι προγενέστερη ημερομηνία. Όχι ότι αυτό τηρείται πάντα βέβαια. Θα ήταν όμως μια λύση στο πρόβλημα που δημιουργείται και απ' την άλλη δεν θα πρέπει να δώσει έτσι μια ένδειξη του χρονικού περιθωρίου που υπάρχει για να καταχωρηθεί ένα παραστατικό το οποίο έχει ληφθεί καθυστερημένα, να το πω έτσι, ή έχει εγκριθεί καθυστερημένα σε σχέση με το χρόνο έκδοσής του. Υπάρχει μια ερώτηση, η ερώτηση 88 στο Q&A που αναφέρεται σε αυτό, η οποία αναφέρει στο τέλος ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά τη διαβίβαση δεδομένων κυρίως για το χαρακτηρισμό εξόδων για τα Α1 παραστατικά λήπτη τον επόμενο μήνα από το μήνα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Ο επόμενος μήνας δεν ξέρω αν είναι αυτό που κατά κανόνα συμβαίνει στην αγορά, αλλά είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το
επόμενο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η διαβίβαση, η δυνατότητα διαβίβασης στοιχείων που δεν έχει διαβιβάσει ο εκδότης. Όπως γνωρίζουμε, αν ο εκδότης, αντικριζόμενων παραστατικών δεν διαβιβάσει τα παραστατικά όσο οφείλει, πρέπει να το κάνει ο λήπτης. Εδώ να πούμε ότι εκκρεμούν οι επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με την παράληψη διαβίβασης και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει για να ξέρουν και οι επιχειρήσεις πώς θα το αντιμετωπίσουν. Όπως πρέπει να είναι σαφές και το ποιες πληροφορίες θα διαβιβάσει ο λήπτης σε περίπτωση που ο εκδότης δεν διαβιβάσει το στοιχείο ως όφιλε. Ως προς την μεταγενέστερη διόρθωση των χαρακτηρισμών, γιατί είναι πιθανόν οι χαρακτηρισμοί να διαβιβαστούν με λάθος τρόπο, η ΑΔΕ έχει απαντήσει ότι είναι εφικτή. Μπορεί κάποιος να δει την ερώτηση και απάντηση 39 στο Q&A. Ωστόσο, μένουν να λυθούν κάποια τεχνικά θέματα, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα χρησιμοποίησης αρνητικού προσήμου για αρνητικό έσοδο ή αρνητικό έξοδο. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί και αναμένει η αγορά να επιληθεί. Και βέβαια να μπορούν τα συστήματα να προβούν σε τέτοιου τύπου διορθώσεις. Τέλος, να πούμε ότι είναι σημαντικό να εκδοθεί η απόφαση για τις κυρώσεις. Υπάρχει μία σειρά από αναφορές στο Q&A αλλά και σε άλλα σημεία για το ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιμα το 2021. Αυτό είναι σαφές, το ακούσαμε και νωρίτερα από τον κύριο διοικητή. Ωστόσο, είναι καλό να βγει και η απόφαση, να είναι σαφές αν μιλάμε για μη επιβολή προστήμων σε περίπτωση μη διαβίβασης ή μόνο στην περίπτωση ανακριβώς διαβίβασης εκπρόθεσμης. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για το 2021. Για παράδειγμα, τι θα γίνει με εγγραφές που έχουν ήδη καταχωρηθεί το πρώτο εξάμηνο και οι οποίες δεν έχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται. Θα μπορούν να διαβιβαστούν λογικά χωρίς τις πληροφορίες αυτές, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πρόστιμα. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επόμενων βημάτων. Για παράδειγμα, να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις πότε θα υπάρξει συμφωνία του περιεχομένου του MyData με τις φορολογικές δηλώσεις. Στο Q&A αναφέρεται ότι δεν θα υπάρξει για το 2021, αλλά θα υπάρξει για το 2022. Πώς θα επιλύονται διαφορές μεταξύ εκδότη και λήπτη αν διαφωνούν στο περιεχόμενο του παραστατικού και άλλα θέματα αντίστοιχα. Και να κλείσω με την κατάσταση, τη συγκεντρωτική κατάσταση πελατών και προμηθευτών για το έτος 2021, κάνοντας ένα ερώτημα και δίνοντας πάσα στον κύριο Ντίνο, ο οποίος ακολουθεί. Είναι σαφές ότι για το 20 οι ΜΗ θα υποβληθούν κανονικά οι συγκεντρωτικές καταστάσεις. Για το 2021 δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα η ΑΔΕ. Θα περιμέναμε ότι εφόσον η διαβίβαση προχωρήσει κανονικά όπως προβλέπετε, ότι δεν θα υποβληθούν, αλλά ας ακούσουμε τη διοίκηση τι έχει να πει γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω... Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την πολύ χρήσιμη και πρακτική παρουσίασή σου που μετέφερε στην εμπειρία σου από τα μέσα στιγμής προβλήματα και βεβαίως σπέβδω αμέσως, αφού έκανες και εσύ το χαλί κατά την τηλεοπτική διάλεκτο, να δώσω τον λόγο στον κύριο Αντώνη Ντίνο, που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την εισήγησή του. Εκπροσωπεί τη φορολογική διοίκηση, είναι ο επιχειρησιακός υπεύθυνος των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΔΕ στη ψηφιακή πλατφόρμα MyData και προϊστάμενος του τμήματος συντονισμού και διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Ελέγχων. Κύριε Ντίνο, σας ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό μήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Πρόεδρο και στο Σύνδεσμο για την πρόσκληση και για τα τιμητικά λόγια που άκουσα. Το πιο σημαντικό που θα ήθελα να πω πολύ δυνατά είναι αυτό που είπες, Γιάννη, και έχουμε πει ότι ο Ενικός, εγώ λειτουργώ με τον Ενικό και σε ευχαριστώ και γι' αυτό. Είναι το μήνυμα που έδωσες για την άτυπη ομάδα που ήδη έχουμε ξεκινήσει με το Σύνδεσμο, που στην ουσία εκπροσωπεί το μεγαλύτερο κομμάτι των ελληνικών επιχειρήσεων. Εδώ δεν θα ήθελα να βγάλει ο Γιάννης την παρουσίασή του. Εγώ δεν θα κάνω παρουσίαση. Τι θα κάνω? Πάντα θα πρέπει να διαχειριζόμαστε την πραγματικότητα και θέλω να πω στους συνεργάτες, γιατί όλοι όσοι μιλήσανε πριν είναι συνεργάτες, γιατί ήδη έχουμε άτυπες ομάδες με όλους,
που μιλήσανε. Εγώ έχω ήδη σημειώσει από κάθε παρουσίαση τα σημαντικά θέματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε μετά να κάνουμε και την πάσα στη τεχνολογία που λέμε, για να δούνε οι συμμετέχοντες εδώ τι έχουν κάνει οι εταιρείες πληροφορικής. Αυτό που θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο κομμάτι αυτό που είπε και ο κύριος Διοικητής, όλα ξεκινήσαν το Μάρτιο του 2018. Εμείς δώσαμε την επιχειρησιακή ανάλυση στο διοικητή μέσα στο καλοκαίρι του 2018 και από τον Οκτώβριο του 2018 και με την έγκριση της τότε πολιτικής ηγεσίας και της σημερινής κυβέρνησης έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία με το οικοσύστημα της ελληνικής οικονομίας, λέμε, όπου εκεί αυτό που είδα σήμερα στις παρουσιάσεις, στην ουσία εγώ δεν χρειάζεται να παρουσιάσω κάτι, εγώ πρέπει να απαντήσω σε αυτά που υπόθηκαν. Αυτό νιώθω και νομίζω ότι είναι το πιο παραγωγικό. Ξεκινάω με αυτό που υπόθηκε για τον πραγματικό χρόνο. Καταρχήν, πριν να μπω σε αυτό, να σας επικοινωνήσω, Γιάννη, ότι η χώρα πια είναι στο πράσινο, σε αυτό που λέγεται ψηφιακός μετασχηματισμός παγκοσμίως, στο κομμάτι των φορολογικών διοικήσεων. Δηλαδή, έχουμε προσκληθεί από το ICC, από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, είμαστε πλέον μέλη εκεί, για τη δουλειά που έχει γίνει στην Ελλάδα. Κάναμε την περασμένη εβδομάδα παρουσίαση στο My Data και ήταν αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι γνωρίζανε. Δηλαδή, φανταστείτε, κάνανε ερωτήσεις. Ένα μέρος από αυτά που ρώταγε ο Γιάννης εδώ τώρα, με ρωτάγανε εκεί, ας πούμε, την παράληψη διαβίβασης πότε θα τη βάλετε, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής πότε θα μπει. Και επειδή η ανάγκη των ερωτήσεων ήταν μεγάλη, προς τιμή μας, στα μέσα του Ιουνίου θα έχουμε το follow-up. Δηλαδή, πια δεν θα γίνει καθόλου παρουσίαση, αλλά θα είναι συζήτηση πάνω σε αυτό. Ακόμα και για τις άτυπες ομάδες, όταν ενημερώσαμε ότι γίνονται ενημερώσεις, αυτό που ζητήθηκε είναι αυτές, λέει, οι άτυπες ομάδες γίνονται μόνο στα ελληνικά. Είπαμε όχι, είναι και στα αγγλικά. Άρα αναμένουμε και από εκεί μια τέτοια διαδικασία και αυτό θεωρώ εδώ στο σύνδεσμο είναι ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα και σε σχέση με αυτό που είπε και ο πρόεδρος, αλλά και ο διοικητής. Ο στόχος είναι η χώρα στο αυτό που λέγεται ψηφιακός μετασχηματισμός και να σας πω και από την εμπειρία που έχω αποκτήσει εγώ από το 2018 που είμαι τόσο μέσα σε αυτό, η τεχνολογία μας βοηθάει από εκεί πέρα που είμαστε στο 0, μπορούμε να πάμε στο 10. Αυτό βέβαια θέλει χρόνο. Σε όλη τη διαδικασία και το κυριότερο που πρέπει να ακούσουν οι επιχειρήσεις εδώ, τις οποίες είδα ποιοι συμμετέχουν και έχουμε αρκετούς από αυτούς είναι σε ομάδες και θα πω ειδικότερα, ο στόχος είναι να δοθεί ο χρόνος που χρειάζεται και αυτό γίνεται και με τη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει και στο κομμάτι των κυρώσεων που στην ουσία δεν υπάρχουν, αλλά και στο κομμάτι της συμμετοχής, αυτό να γίνεται σταδιακά. Πριν να μπω τώρα στα θέματα που θίξαν οι συνάδελφοι και θα τα απαντήσω, θέλω να δώσω να βάλω κάτι δυνατά. Οι επιχειρήσεις που εκπροσωπείτε, οι περισσότερες από αυτές, είναι το 10%, αυτό είναι πραγματικό στατιστικό που σας λέω, είναι από τις MIF του 2018. Αποτελούν το 10% που εκδίδουν το 90% των παραστατικών στη χώρα. Άρα, αν ξεκινήσουμε από τις επιχειρήσεις που είμαστε εδώ τώρα στο σύνδεσμο και πούμε ότι προχωράμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αυτό θα φέρει και τις μικρότερες επιχειρήσεις και ήδη έχει συμβεί. Στις 180.000 επιχειρήσεις που συμμετέχουν, σας είπε πριν ο κύριος Διοικητής, που έχουν ξεκινήσει τις διαβιβάσεις, έχουμε όλη την γκάμα των επιχειρήσεων, αλλά το κρισιμότερο, θεωρώ Γιάννη, είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας να μπουν σε αυτό. Άρα και η ομάδα που έχουμε συστήσει εδώ θεωρώ ότι έχει ένα σημαντικό ρόλο και ευθύνη στο να βοηθήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάμε στο πρώτο που έχω σημειώσει εδώ, στον πραγματικό χρόνο. Πραγματικός χρόνος, απαντάμε, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από αυτό που λέει η λέξη. Πραγματικός χρόνος είναι δέκατα του δευτερολέπτου. Είναι όση ώρα περιμένουμε όταν θα πάμε να καταναλώσουμε, να πάρουμε, να αγοράσουμε ένα ρούχο ή να ψωνίσουμε κάτι, πόση ώρα περιμένουμε να βγει απόδειξη. Αυτός είναι ο πραγματικός χρόνος. Με τη φορολογική διοίκηση της Ρωσίας που μας προσκαλέσαν την περασμένη εβδομάδα και είδαμε και εκεί τη σημαντική δουλειά που έχουν κάνει. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά με τις B2C συναλλαγές, με τις λιανικές. Και εκεί μας είπανε, δεν μας είπαν πραγματικό χρόνο, μας είπανε near real time, δηλαδή σύντομος χρόνος. Και τους λέω τι εννοούμε σύντομο χρόνο και λέει 2-3 λεπτά. Άρα εδώ όταν λέμε πραγματικό χρόνο εννοούμε ακριβώς αυτό που λέει η λέξη.
ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να τα στείλουν σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που δεν μπορούν, να αναφέρθηκαν πριν. Αλλά υπάρχει και ένα χρονικό διάστημα που θα χρειαστούμε για να αλλάξουμε συμπεριφορά. Να φύγουμε από την ψυχολογία του χαρτιού. Μία μεγάλη ελληνική επιχείρηση καυσίμων, δύο είναι, φανταστείτε, μία από τις δύο. Και οι δύο είναι σε διαδικασία να μπουν σε πάροχο. Αλλά εκεί ρωτηθήκαμε, μπορώ να το εκτυπώνω μετά. Είπα όχι. Γιατί να το εκτυπώσω, αυτό είναι η συνήθεια. Λέξεις κάτι, οργανωτικά μέσα αυτό έτσι το κάνουμε. Εκεί τους έφερα παράδειγμα και μου το επιβεβαιώσανε τα κτίρια που έχουν για να βάζουν το αρχείο. Άρα εδώ ένα άλλο όφελος, η μείωση του κόστους ή το οικολογικό αποτύπωμα που είπε πριν η Γεωργία, θα πρέπει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Και όσον αφορά την ΑΔΕ, στην τεχνολογία που εφαρμόζει, είναι τεχνολογία cloud που λέμε ότι αν πέσει Microsoft θα πέσει και το σύστημα. Άρα ο πραγματικός χρόνος είναι στόχος, θα δοθεί χρόνος, είναι η απάντηση. Και σε σχέση και με αυτό που ανέφερε πριν ο Γιάννης με τις ερωτήσεις απαντήσεις. Σχετικά με τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις λέμε ότι τώρα και να θέλουμε να σας βάλουμε κυρώσεις, θέλουμε το φωνάζουμε δυνατά ότι δεν, πρόθεσή μας δεν είναι καθόλου αυτό. Είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που είμαστε σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Όχι να σας εξηγώ εγώ ή ΑΔΕ εδώ τι είναι το My Data, εσείς να μου λέτε τι είναι το My Data, που βρισκόμαστε και να ρωτάτε. Είναι τεράστιο βήμα αυτό που έχουμε κάνει. Και να φέρω το παράδειγμα της Ρωσίας. Οι Ρώσοι πάνε να κάνουν μια διαδικασία με το ΣΑΦΤΙ, με τα τυποποιημένα αρχεία ελέγχου, όπως και η Πορτογαλία. Και εκεί η συνάδελφος από τη Ρωσία μας είπε ότι πήγανε σε μεγάλες επιχειρήσεις, είναι γύρω στις 200, και θα χρειαστεί χρόνος γιατί δεν έχουν ακόμα εκκρεμή να τυποποιήσουν τη διαδικασία τους, γιατί τι μας περιγράψανε, διαφορετικές επιχειρήσεις, μικρές, μεγάλες, με διαφορετικά λογιστικά συστήματα που είναι δύσκολο να το κάνουν. Εμείς εδώ τι λέμε, αυτό το έχουμε κάνει. Η τυποποίηση υπάρχει, είναι η τύπη παραστατικών. Εδώ τι κάνουμε με τις ομάδες, με το Γιάννη, με το Σπύρο, με τη Γεωργία, με τους υπόλοιπους. Πάνω σε αυτή την τυποποίηση επικαιροποιούμε. Άρα η απάντηση σε αυτό, στην ερώτηση που έθεσε πριν ο Γιάννης, ναι, ήδη έχουν δοθεί οι επικαιροποίησεις και από αυτές που είχαμε κάνει εμείς εσωτερικά και από αυτές που κάναμε τις άτυπες ομάδες. Και η τεχνική μας ήδη ανεβάζανε σήμερα μία έκδοση, όπως είπε ο Γιάννης, και πριν είχαμε σήμερα το πρωί μία συνάντηση, θα ακολουθήσουν και οι επόμενες με την αντίστοιχη ενημέρωση του οικοσυστήματος. Θα φέρει αυτό αλλαγές στα λογιστήρια? Η απάντηση είναι ναι. Θα φέρει αλλαγές και έτσι θυμάμαι λίγο κουβέντες που κάνουμε με τις άτυπες ομάδες. Εκεί περιέγραψα το εξής. Είπα, και εδώ τώρα με ακούει και ο Τάκης, ξέρει από πού είναι. Λοιπόν, είπα ότι η λογιστική μας σήμερα βοηθάει να κάνουμε χειρόγραφες δηλώσεις. Όταν ο στόχος μας είναι να πάμε στην προσυμπλήρωση δηλώσεων, κάποιες από τις εγγραφές θα αλλάξουν. Αυτό το έφερε ο φάκελος εισαγωγών. Εδώ να πω τώρα ότι το επόμενο υλικό που θα ανέβει και είμαστε περήφανοι και για αυτό είναι ο τουρισμός μας. Η επόμενη ανάρτηση θεματικής ενότητας που θα γίνει είναι τα γραφεία γενικού τουρισμού και τα ξενοδοχεία, και ειδικά στα γραφεία γενικού τουρισμού, αυτό που είπε η ομάδα εκεί με το ΦΑΤΑ, με τον κύριο Τσιλίδη, αυτό που είπαμε εκεί είναι ότι τι μου είπανε όταν ξεκινήσαμε. Και το λέω τώρα και σαν εκκίνηση δική μας, γιατί πραγματικά υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Λέει, αν καταφέρουμε να διαβιβάζουμε δεδομένα εμείς που είμαστε ειδικό καθεστώς, τότε λέει μπορούν όλοι. Εδώ να σας επικοινωνήσω και θα το δείτε σύντομα, ότι το υλικό που θα ανεβάσουμε όχι μόνο δίνει το μήνυμα ότι μπορούν να διαβιβάσουν δεδομένα, λύνει και θέματα. Άρα είμαστε στην αναμονή, αυτά είναι έτοιμα τώρα, είναι να ανέβουν τα ξενοδοχεία και τα γραφεία γενικού τουρισμού που είναι η ΑΠΕ και τα τουριστικά πακέτα. Με τις ασφαλιστικές έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν υποομάδες κάτω από την άτυπη ομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούμε για τις θεματικές ενότητες που έχουμε βάλει και είναι και αυτές προς ανάρτηση. Ο χρόνος της πανδημίας, όπως σωστά είπε Γιάννη, να βάλουμε ένα θετικό, μας έδωσε το χρόνο και να οριμάσουμε, να καταλάβουμε για ποιο λόγο πρέπει να φύγουμε από το χαρτί, γιατί είμαστε στην εποχή του big data, των πολλών δεδομένων και η ουσία είναι να μπορείς να τα διαχειριστείς σωστά. Θυμάμαι μία ενημέρωση που είχατε κάνει παλιότερα με το διοικητή και ακριβώς αυτό αναφέρετε, ότι ναι, θα πάρουμε δεδομένα. Τι θα τα κάνουμε? Θέλω να νιώσετε μια ασφάλεια γι' αυτό, γιατί το My Data έγινε από ελεγκτές,
ένας από αυτούς είμαι εγώ, που στην ουσία θέλουμε από, να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα δεδομένα. Το κυριότερο όμως είναι να μην παιδέψουμε επιχειρήσεις, αυτό είναι διαχειριστικό κόστος για όλους και για την επιχείρηση, να γίνεται ένας έλεγχος που δεν χρειάζεται, γιατί μπορούμε να έχουμε το προφίλ των επιχειρήσεων. Σχετικά με τις ασυμφωνίες και τις συμφωνίες και τα μηνύματα, αυτά είναι στη δεύτερη φάση. Ο σχεδιασμός τώρα είναι να πάμε σταδιακά στην προσυμπλήρωση δηλώσεων και στη συνέχεια να πάμε στη συμφωνία. Η νέα επιχειρησιακή ανάλυση που θα αναρτηθεί, αλλά και η επικαιροποίηση του χαρακτηρισμού των συναλλαγών, αυτό θα το δείξει, και έχει περισσότερη ένταση στα έξοδα. Εκεί χρειάστηκε περισσότερο, που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Εκεί χρειάστηκε περισσότερο να επικαιροποιήσουμε. Τα έσοδα πηγαίνουν καλά. Άρα κρατήστε για το 2021, θα δοθεί ένταση στα έσοδα και η MIF, το ερώτημα του Γιάννη που έθεσε, όταν έχουμε My Data δεν θα έχουμε MIF. Ο σχεδιασμός είναι να λάβουμε υπόψη μας και περιορίζομαι εδώ τα έσοδα για το 2021, όχι MIF, και από εκεί και μετά η εκκίνηση της πλήρης παραγωγικής λειτουργίας το 2022. Δόξα τω Θεώ να πάνε καλά τα πράγματα με αυτό που συμβαίνει τώρα με τον εμβολιασμό. Δηλαδή, στην ουσία, να μην ξανακλείσει η οικονομία. Αυτό είναι ευχή όλων, όπως το είπε και ο Γιάννης πριν και οι υπόλοιποι, και να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι στόχος μας η μείωση της φοροδιαφυγής και η απώλεια ΦΠΑ που έχει η χώρα. Θέλουμε να πιστεύουμε και δείξατε παραδείγματα από το εξωτερικό. Εγώ φέρνω παράδειγμα την Ουγγαρία που ήταν μαζί μας στην πρώτη τελευταία θέση και τώρα έχει έρθει στον πίνακα στη μέση από την απώλεια του ΦΠΑ. Σίγουρα οι έμεσες τεχνικές ελέγχου θα γίνουν πιο εύκολα μέσα από αυτή τη διαδικασία από τη δική μας την πλευρά. Θέλουμε να προωθήσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και να σας πω είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στις άτυπες ομάδες και είναι προς τιμή σας στις επιχειρήσεις, ότι στην ουσία προκύπτει να θέλετε να δουλέψει αυτό σωστά, αυτό το σύστημα σωστά, για να μειώσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Φέρω ένα παράδειγμα προ-COVID σε διακοπές στην Κεφαλονιά. Ήταν ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στο Φισκάρδο που μου έλεγε με ένα παράπονο ότι ξέρεις κάτι. Εγώ, τότε είχαμε και την Περαίωση, αν θυμάστε και τα λοιπά. Εγώ, λέει, να σου πω την αλήθεια, κόβω το 80% των παραστατικών, γιατί φορολογούμε πολύ και πρέπει να τηρήξουμε τη φορολογία και μου άρεσε αυτό που είπε και ο πρόεδρος, να το βάλουμε σαν στόχο αυτό μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όμως, λέει, ανταγωνιστές μου εδώ έρχονται, κάνουν μια περαίωση και είναι κερδισμένοι σε σχέση με μένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πετύχουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Για τις άτυπες ομάδες θέλω να πω ότι πάμε πολύ καλά και ήδη έχει ανέβει υλικό και θα ανέβει κι άλλο και θέλω και από εδώ. Αυτό που σου είπα, Γιάννη, είναι ότι η μεγαλύτερη άτυπη ομάδα που υπάρχει τώρα είναι με το ΣΕΠΕ, με τις εταιρείες τεχνολογίας, που εκεί να σας πω ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και ένα κομμάτι θα το δούμε και μετά από τον Πέτρο. Και αυτό που είπα στους συναδέλφους από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, είπα ότι οι επιχειρήσεις που είναι εξαιρετικές στην Ελλάδα τεχνολογίας, έχουν τυποποιήσει τη διαδικασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές και έχουμε πάρει και ανατροφοδότηση και σημαντική εμπειρία από αυτούς. Από ένα χρονικό διάστημα και μετά, αλλά και για σήμερα που μιλάμε, θα είμαστε στη πολύ καλή θέση να λέμε ότι τα προγράμματα, τα λογιστικά και τα εμπορικά προγράμματα που λειτουργούν για τις επιχειρήσεις, πια από ένα σημείο και μετά, ήδη αυτό συμβαίνει, αλλά όσο πάει αυτό θα καλυτερεύει, θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με το My Data, που σημαίνει ότι όποια ξένη επιχείρηση έρθει στη χώρα θα έχει την κατάλληλη διαδρομή και έχουμε παραδείγματα από αυτό που σας λέω και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τη χώρα, αλλά θεωρώ και σε σχέση με το παράδειγμα της Ρωσίας που σας είπα, θα είμαστε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και ήδη αυτό συμβαίνει με τις εταιρείες τεχνολογίας. Σχετικά με τις επικαιροποίησεις που είπε ο Γιάννης, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Κυρίως θέλω να πω, να δώσω ένα μήνυμα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και να ενημερώσω και τις επιχειρήσεις εδώ. Επειδή συμμετέχω στην ομάδα B2G για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στις δημόσιες συμβάσεις, να δώσω εδώ να ενημερώσω σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, η οδηγία που έχει δοθεί και από την πολιτική ηγεσία και, και βέβαια είμαστε σύμφωνοι στην ΑΔΕ και το ζητήσαμε και εμείς έντονα, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης να λειτουργήσει μέσα από την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Άρα εδώ τι λέμε στους μεγάλους προμηθευτές του Δημοσίου, αλλά και γενικότερα στους προμηθευτές του Δημοσίου,
ότι σταδιακά η ηλεκτρονική τιμολόγηση έρχεται. Ήταν κάτι το οποίο το ζητούσατε κι εσείς. Τι λέγαμε, τι ακούγαμε σαν ΑΔΕ. Πάμε πρώτα να κάνουμε την ηλεκτρονική τιμολόγηση και μετά τα ηλεκτρονικά βιβλία. Άρα εδώ τι λέμε. Μέσα το Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθεί η διαδικασία τόσο ώστε οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι αυτό που το συζητάμε τώρα είναι το όφελος, άρα πρέπει να μπω στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Στις αντίστοιχες αποφάσεις, στη 1258 και το άρθρο το 71 σίγμα τάφ που είναι για τα κίνητρα, θα δοθούν, υπάρχει εισήγηση και στον κύριο Διοικητή και στον κύριο Υπουργό, να μπορεί μια επιχείρηση που σήμερα θα μπει, το 21 να το πω καλύτερα, που θα μπει στα... που θέλει να μπει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, να πάρει τα κίνητρα και για το 2021. Στο κομμάτι των διαβιβάσεων για τη μεταβατική περίοδο θα είμαστε ανεκτικοί, να το πω έτσι, θα δώσουμε τη δυνατότητα τα δεδομένα αυτά να ανεβαίνουν. Και εδώ μπορείτε να δείτε και αντίστοιχη ερώτηση-απάντηση, αλλά κυρίως και από την τροποποίηση των αποφάσεων που λέμε ότι για τη μεταβατική περίοδο οι συναλλαγές B2C χονδρική θα έρχεται αναλυτικά μία-μία, όπως είχε και πριν με τη ΣΜΙΦ, τουλάχιστον με την καθαρή αξία και το ΦΠΑ. Αν έχουμε κρατήσεις, παρακρατήσεις και τα διάφορα άλλα που ζητάει το MyData, δεν είναι υποχρεωτικό να τα στείλει η επιχείρηση. Και ξεκάθαρα η λιανική για τη μεταβατική περίοδο και μέχρι να βγει η απόφαση υποχρεωτικής διασύνδεσης των ΦΥΜ με την ΑΔΕ, η οποία αναμένεται, οι επιχειρήσεις, λένε οι αποφάσεις, θα διαβιβάζουν τη λιανική συγκεντρωτικά ανά μήνα, που το συγκεντρωτικά ανά μήνα σημαίνει μπορεί να στείλουν περισσότερες διαβιβάσεις, αλλά πάντα εντός του μηνός και όχι με την υποχρέωση που βάζουν οι ιδιαιτερότητες των λιανικών συναλλαγών. Σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων, ήδη έχουμε συζητήσει μέσα με την ομάδα, με τους τεχνικούς μας και συμβαίνει και με τις άτυπες ομάδες, θα επικοινωνούνται οι αλλαγές και θα δίνεται ο ανάλογος χρόνος. Άρα φανταστείτε ότι το έργο είμαστε σε τεράστια διαφορετικό σημείο από πέρυσι, δηλαδή όπως το είπε και ο Γιάννης πριν. Του χρόνου τέτοιο καιρό θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Είναι ένα μεγάλο έργο, διαχρονικά θα επικαιροποιείται. Απλά τώρα θα συμβούν οι περισσότερες επικαιροποίησεις. Και πάμε να κλείσω για να κάνω και την πάσα μου μετά στο φίλο μου τον Πέτρο τον Κόραλη που ήμασταν στο Βόλο. Εκεί ήταν εξαιρετικό το τι, ότι αυτό που πήγα να τους περιγράψω ως παρουσίαση, ο Πέτρος πριν το έδειξε ότι αυτό έχει γίνει. Κάτι αντίστοιχο θεωρώ ότι θα δούμε και τώρα. Και τι λέμε εδώ, το μήνυμα που δίνουμε είναι ότι αυτό που λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να γίνει, θέλει σωστή συνεργασία και καθόλου φόβο από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν φόβο ότι θα έρθει η ΑΔΕ να τους βάλει κυρώσεις. Θα φέρω το παράδειγμα των ασφαλιστικών εταιριών που μας είπαν στις ομάδες που είμαστε, γιατί πριν δεν στέλνανε στη ΜΥΦ, ότι στην ουσία μέσα από το MyData βλέπουν και μια εσωτερική οργάνωση δική τους. Θα θέλαμε αυτό να προκύπτει στις επιχειρήσεις. Και εδώ τώρα για τους συμμετέχοντες, θέλω να κάνω στον εκπρόσωπο της ΕΙΔΑΠ που μας ακούει να μιλήσει με τον Γιάννη και να έρθουμε σε επαφή, γιατί ας πούμε με τη ΔΕΗ που είναι στους εξαιρούμενους μιλήσαμε πριν ένα μήνα με όλους τους άλλους, μιλάμε τα διόδια κτλ. Και να πω για τις ομάδες τώρα. Οι δικηγόροι που συμμετέχουν πολύ σήμερα, πολύ καλή συνεργασία με τον Στάθη τον Μπακάλι, έχουμε άτυπη ομάδα και τον Αντέρα του Τζουριφλή που έκανε και προχθές μια πολύ καλή παρουσίαση σε ένα φόρουμ που ήταν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών εδώ, που συμμετείχαν από την Αμερική. Σύντομα θα βγει οδηγός και θεματικές ενότητες για τους δικηγόρους, αλλά και οδηγός για να χρησιμοποιείτε, πώς θα χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της ΑΔΕ. Το ίδιο για τους συμβολεογράφους. Έχουμε και για τους εκτελονιστές και διαδοχικά, για τις ασφαλιστικές σας είπα, διαδοχικά μέσα από αυτή τη διαδικασία, και το λέω και μήνυμα εδώ για κάθε κλάδο, φαρμακευτικές ας πούμε παράδειγμα, κύριε Πρόεδρε, εδώ μπορούμε να κάνουμε την αντίστοιχη δουλειά για να μπορούμε κυρίως να ξεαγχώσουμε τις επιχειρήσεις και να τις βοηθήσουμε να κάνουμε το βήμα το οποίο το απαιτεί η εποχή. Δηλαδή, αν δεν ακολουθήσουμε εμείς, απλά θα μείνουμε πίσω. Δεν είναι, να μπούμε λίγο σε μια ωριμότητα, δεν είναι να πεις ότι πρέπει να το κάνεις. Η εποχή είναι αυτή, άρα στην ουσία με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να κινηθούμε με τον καλύτερο τρόπο για να μην πετύχουμε ηλεκτρονική γραφειοκρατία, αλλά ουσία και όφελος για όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά. Εύχομαι να κάλυψα αρκετά από αυτά που υπόθηκαν. Τα υπόλοιπα με την άτυπη ομάδα εδώ, με το Γιάννη, που θα γίνει εξαιρετική δουλειά, είναι σίγουρο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες. Κρατάω με πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες για τη συνεργασία με το ICC, γιατί όντως προσυπογράφω και εγώ, υπάρχουν αλλοδαπές εταιρείες στα κεντρικά τους, στα λογιστήριά τους, οικονομικές διευθύνσεις, που έχουν ένα αυξημένο ενδιαφέρον γι' αυτό, τι συμβαίνει με τις θηγατρικές τους εδώ ή με τα υποκαταστήματα. Οπότε συμβαίνει και εμάς να μας ρωτάνε αν υπάρχει διαθέσιμο υλικό στα αγγλικά. Επίσης, βεβαίως, η εξελικτική πορεία αυτής της προσπάθειας είναι εντυπωσιακή. Πόσο δομημένα το αντιμετωπίζετε το θέμα. Βλέπουμε και στην νομοθεσία η 1138 πώς τροποποιείται, ότι προστίθενται νέες αποφάσεις, σαν αυτή που βγήκε τα ενεργειακά, και σιγά-σιγά διευρύνεται το πλέγμα των οδηγιών που έχετε, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία των επιχειρήσεων και των άτυπων ομάδων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και ότι έχετε προσέγγιση ότι ανακλάδω συζητάμε τα επιμέρους προβλήματα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπες επίσης και για την προοπτική σας της φορολογικής διοίκησης για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία υπάρχει σε κάποιο προαιρετικό βαθμό, αλλά προς τα εκεί αναπόφευκτα κατευθυνόμαστε. Άρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνολικά προσπάθεια, την οποία πραγματικά εκτιμούμε, και εμείς θα είμαστε στο βαθμό που μπορεί ο καθένας αρρωγή σε όλο αυτό το έργο. Θα συνεχίσω και θα ολοκληρώσουμε. Αν υπάρχει κάποιος χρόνος στο τέλος, μπορούμε να έχουμε και ίσως μια σύντομη δευτερολογία ή κάποιες ερωτήσεις με τον κύριο Πέτρο Κοραλή, ο οποίος είναι διευθυντής πωλήσεων της Epsilon.net, εταιρείας που δραστηριοποιείται στα χώρο του My Data, παρέχονται σχετικές υπηρεσίες, και έχει ένα τίτλο η παρουσίασή του, «Δημιουργώντας την ψηφιακή εποχή». Ακούμε τον κύριο Κοραλή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρόπουλε. Μια-δυο τοποθετήσεις, γιατί οφείλω να το πω. Καταρχήν, πρέπει να ευχαριστήσω εκ μέρους του Μήλους Ψιλονέτ και για την πρόσκληση στη σημερινή ημερίδα. Πρέπει να τοποθετηθώ και να πω ότι όλη η προσπάθεια είναι άξια συγχαρητηρίων. Όλες οι εισηγήσεις ήταν στοχευμένες πάνω στην ουσία, και πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Ντίνου, πρέπει να πω ότι γνωριζόμαστε από την αρχή του έργου, σαφέστατα, και δεν ήταν μόνο ο Βόλος, Αντώνη μου, ήταν αρκετά μέλη της Ελλάδας. Και πραγματικά, τη στιγμή που μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό φορολογικής διοίκησης και επιχειρήσεων, μόνο και μόνο ο όρος ψηφιακό εμπλέκει μέσα την πληροφορική και τις εταιρείες τεχνολογίας, και αυτό είναι δεδομένο. Να προχωρήσω λοιπόν και εγώ στην παρουσίασή μου, ούτως ώστε να διαμοιράσω την οθόνη μου για να έχετε εικόνα. Ναι, κύριε Σταυρόπουλε, δημιουργώντας την ψηφιακή εποχή, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για το πώς μέσα από εργαλεία πληροφορικής θα μπορέσουμε και να υλοποιήσουμε παρέα με την ΑΔΕ, παρέα με τις επιχειρήσεις, το μέτρο του My Data, τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΔΕ, και πώς οι επιχειρήσεις θα βοηθηθούν μέσα από τέτοια εργαλεία να κάνουν το επόμενο βήμα τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για τα επόμενα 10 λεπτά λοιπόν θα δούμε μαζί πώς μέσα από ορισμένες, αν μη τι άλλο, λύσεις του ομίλου της Epsilon.net, ολοκληρωμένες και άμεσα διασυνδεμένες με την πλατφόρμα MyData της ΑΔΕ, οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθηθούν στο επόμενο βήμα τους. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την παρουσίαση τοποθετώντας, καταθέτοντας την ταυτότητα του ομίλου της Epsilon.net μέσα από μία φράση και 5 bullets. Ο όμιλος της Epsilon.net, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι ο μεγαλύτερος όμιλος πληροφορικής στην Ελλάδα όσον αφορά στον τομέα του επιχειρησιακού λογισμικού. Η Epsilon.net, μέλος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ και εισηγμένη στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών, διαθέτει 8 θυγατρικές εταιρείες, απασχολεί περισσότερα από 750 εξειδικευμένα στελέχη, διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών με περισσότερα από 500 μέλη, ενώ 70.000 και πλέον πελάτες εμπιστεύονται τα προϊόντα της εταιρείας Epsilon.net και των εταιριών του ομίλου. Ο όμιλος Epsilon.net, Microsoft Gold Partner, με σημαντικές επενδύσεις σε web, mobile και cloud τεχνολογίες, δημιουργεί και εξελίσσει σύγχρονες εφαρμογές που βασίζονται στις παγκόσμιες τάσεις της αγοράς.
αξιοποιώντας τη μοναδική επιστημονική υποστήριξη την οποία διαθέτει μέσω της επιστημονικής του ομάδας, ο Όμιλος ανταποκρίνεται άμεσα με πλήρη συμμόρφωση των προϊόντων του σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας. Έτσι, από την πρώτη στιγμή ανακοίνωση του εγχειρήματος των ελεκτρονικών βιβλίων, ο Όμιλος ΕΕ υποστηρίζει την προσπάθεια και συμμετέχει στις άτυπες ομάδες του ΣΕΠΕ με την ΑΔΕ. Αναφέρθηκε ο κύριος Ντίνος, είναι από τις μεγαλύτερες άτυπες ομάδες. Άμεσα εναρμόνισε το σύνολο των λογιστικών, εμπορικών και ERP εφαρμογών του με το νέο πλαίσιο σχέσης και συνεργασίας επιχειρήσεων ΑΔΕ, ενώ από τον Ιούλιο του 2020 αξιολογήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και έλαβε άδεια καταλληλότητας ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την υπηρεσία Epsilon Digital. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αυτοματοποιημένη, τεχνολογικά καινοτόμα και ασφαλή υπηρεσία παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης που παρέχει απευθεία σύνδεση με την ΑΔΕ και εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση των εταιριών στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Πραγματοποιεί έκδοση και διαβίβαση των παραστατικών πωλήσεων στην ΑΔΕ και στους τελικούς λήπτες, φυσικά με την εντολή της υπόχρεης οντότητας. Επιτυγχάνει την αυθεντικοποίηση, την αποδοχή και την αρχιοθέτηση παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, με ασφάλεια και εγκυρότητα. Διαθέτει πιστοποιήσεις ISO, ενώ έχουν κατακυρωθεί όλες οι δικλείδες ασφαλείας για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Συνδέεται φυσικά με όλες τις εφαρμογές του ομίλου της ΕΕΝΕΤ, καθώς και με εφαρμογές τρίτων. Ωστόσο, ο Όμιλος, ως ο μεγαλύτερος πάροχος επιχειρησιακού λογισμικού σήμερα στην Ελλάδα, διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα εφαρμογών σε εμπορολογιστικά και ERP συστήματα, συστήματα εναρμονισμένα και πλήρως διασυνδεδεμένα με την πλατφόρμα MyData και βέβαια με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης Epsilon Digital που προανέφερα. Συστήματα που απευθύνονται σε όλους τους κλάδους της αγοράς, όπως εμπόριο, βιομηχανία, παροχή υπηρεσιών, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του hospitality, στην εστίαση, την ενέργεια, τις μεταφορές, το φάρμακο, την εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Ενδεικτικά από τις λύσεις του ομίλου Epsilon.net, πρέπει να αναφερθώ στην έξυπνη ηλεκτρονική τιμολόγηση Epsilon Smart. Το Epsilon Smart είναι η πλέον σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης που μέσα από ευέλικτα συνδρομητικά μοντέλα καλύπτει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Με το Epsilon Smart η επιχείρηση και ο ελεύθερος επαγγελματίας θα εκδώσουν εύκολα και γρήγορα τα παραστατικά τους και θα ενημερώσουν σε πραγματικό χρόνο τόσο το MyData όσο και το λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζονται και το οποίο χρησιμοποιεί τις λογιστικές εφαρμογές του ομίλου. Το Epsilon Smart διαθέτει 4 εκδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ενώ οι περιπτώσεις δικηγόρων, ιατρών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων και ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων εξυπηρετούνται με εξειδικευμένες εκδόσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ελεύθερο επαγγελματία. Για παράδειγμα, ο δικηγόρος που θα επιλέξει την έκδοση Θέμιδα, πέρα από όλα τα άλλα, θα μπορεί να διαχειρίζεται με πολύ μεγάλη ευκολία παρακρατήσεις και γραμμάτια προείσπραξης. Επίσης, το Pylon ERP αποτελεί μια ολοκληρωμένη και ενοποιημένη πλατφόρμα εφαρμογών software που επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών, υπηρεσιών και πόρων να επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα και να λαμβάνει στρατηγικές διοικητικές αποφάσεις. Η καινοτομία του Pylon ERP έγκυται στην τεχνολογική του ευφυΐα να παρέχει λύσεις 360 μοιρών που καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η λύση ενσωματώνει σε μια ενιαία βάση δεδομένων όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, όπως αποθήκη, αγορές, παραγωγή, CRM, πωλήσεις, financial και accounting, supply chain management και ούτω καθεξής. Το Galaxy Enterprise ERP είναι μέρος της πλατφόρμας εφαρμογών Galaxy της Epsilon Singular Logic, μέλος του ομίλου Epsilon.net. Η επιχείρηση που το λειτουργεί, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, μπορεί σταδιακά να ενσωματώνει επιπρόσθετη λειτουργικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες της. Το λογισμικό αναβαθμίζεται συνεχώς με νέες λειτουργικότητες και σύγχρονες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα πρόσβαση μέσω web, enterprise mobility, διασύνδεση με e-shop και ούτω καθεξής, διατηρώντας το πάντα σύγχρονο για να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στις επιχειρήσεις που εξυγχρονίζονται ψηφιακά. Η λειτουργικότητα του Galaxy Enterprise ERP καλύπτει τομείς που αφορούν σε χρηματοοικονομική και οικονομική διαχείριση, σε λογιστική και εμπορική παρακολούθηση, στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε διαχείριση έργων, service, διαχείριση παραγωγής. Τώρα, στην γκάμα εφαρμογών του ομίλου Epsilon.net περιλαμβάνεται και το Dynamics 365 Business Central της Microsoft.
ένα διεθνές ERP λογισμικό, εμπλουτισμένο όμως με την πλέον εκτεταμένη ελληνικοποίηση Innovera της Data Communication, μέλος του ομίλου Ε.Net και τα best practices της ελληνικής αγοράς. Μία all-in-one λύση επιχειρησιακής διαχείρισης νέας γενιάς με δυνατότητες διαχείρισης οικονομικών, εφοδιαστικής αλυσίδας, αποθεμάτων, πωλήσεων, σέρβις και έργων. Παρέχει δυνατότητες OCR, AI και προηγμένες Microsoft Power BI αναλύσεις δεδομένων. Τέλος, ο όμιλος Ε.Net έχει δώσει την πλέον αξιόπιστη λύση διασύνδεσης με το MyData οποιοδήποτε επιχειρησιακού συστήματος, αναφέρομαι κυρίως σε λογισμικά τρίτων κατασκευαστών ή in-house και custom-made εφαρμογές, μέσω του MyData Hub. Πρόκειται για μία λύση software as a service, πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις στήρησης των ηλεκτρονικών βιβλίων. Το MyData Hub υποστηρίζει τη διασύνδεση με την πλατφόρμα MyData, επιτρέποντας σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου και για οποιοδήποτε εφαρμογή της αγοράς χρησιμοποιεί, να ευθυγραμμιστεί με το μέτρο, ταχύτατα, με ευκολία και χαμηλό κόστος, με την καλύτερη εμπειρία χρήστη μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι από τη σημερινή κουβέντα έχει φανεί ότι η πληροφορική για τα λογισμικά αποτελούν το βασικό εργαλείο επιχειρήσεων και ΑΑΔΕ για την υλοποίηση του MyData και των ηλεκτρονικών βιβλίων. Η Ε.Net και οι εταιρείες του ομίλου έχουν τις λύσεις για κάθε επιχείρηση που πέρα από τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ θέλει πραγματικά να εξυγχρονίσει τα υπολογιστικά της συστήματα και να κάνει το επόμενο βήμα προς τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σταυρόπουλε, σας επιστρέφω και το λόγο. Το μικρόφωνο σας, αν θέλετε, να ανοίξετε για να σας ακούμε. Σωστό. Κλασικό λάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοραλή. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Είδαμε και τις υπηρεσίες που μπορεί, ένα παράδειγμα, υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει ένας πάροχος του σχετικού λογισμικού και πώς μπορεί να οργανωθεί μια τέτοιου είδους επιχείρηση. Ευχαριστούμε που περιλάβατε και τη συμπαθή τάξη των δικηγόρων μεταξύ των υποψηφίων πελατών σας. Όπως μας είπε ο κύριος Αντώνης Ντίνος, ότι υπάρχει προηγουμένως ενδιαφέρον και προοπτική από τη φορολογική διοίκηση για να επιληθούν και τα δικά μας τα προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή του MyData. Πλησιάζουμε αισίως προς την... είμαστε σχεδόν στην εξάντληση του χρόνου μας. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση που κάποιος από το πάνελ ενδιαφέρεται να θέσει προς τον κύριο Ντίνο με πολύ σύντομο τρόπο, μπορούμε να το έχουμε. Διαφορετικά, θα ισχύει βεβαίως, και αυτό απευθύνεται πλέον σε όλους τους όσους μας παρακολουθούν, η ανοιχτή πρόσκληση που θέσαμε να θέσουν τα θέματά τους προς την άτυπη ομάδα που έχει ήδη συσταθεί μεταξύ της φορολογικής διοίκησης της ΑΔΕ και της φορολογικής μας ομάδας, της φορολογικής επιτροπής του Συνδέσμου, Επιτροπής Φορολογικών και Λογιστικών Θεμάτων, όπως είναι ο πλήρης τίτλος, προκειμένου και εμείς να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας αυτό στην προσπάθεια που γίνεται από την ΑΔΕ να αντιμετωπίσουν συνολικά, ολιστικά θα έλεγα, το όλο πρόβλημα των ηλεκτρονικών βιβλίων. Αναμένουμε συνεπώς τέτοιου είδους ερεθίσματα για να τα συστηματοποιήσουμε και εμείς με τον τρόπο που μας έχει υποδείξει η ΑΔΕ και να τα υποβάλουμε για περαιτέρω επίλυση. Νομίζω καλύψαμε αρκετά εμπεριστατωμένα και το θεσμικό πλαίσιο και τα ωφέλη που, όπως είπαμε, είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύονται. Τα επιμέρους τεχνικά ζητήματα, τόσο πλευρά των επιχειρήσεων που στην προηγουμένη περίπτωση μίλησε ο κύριος Γουλιάς, όσο και βεβαίως από την πλευρά την εμπειρία του κυρίου, την πολύτιμη εμπειρία του κυρίου Ντίνου και όσα ενδιαφέροντα ακούσαμε από τον κύριο Κοραλή. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Νομίζω ότι όλοι το χαρήκαμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους για το χρόνο που αφιέρωσαν και στην προετοιμασία, τις εσωτερικές συζητήσεις που κάναμε και στην προετοιμασία των εισηγήσεών τους. Και να σας ευχαριστήσω και πάλι όλους, κύριε Ντίνο, κύριε Κοραλή, αγαπητοί συνάδελφοι, και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εκδήλωσή μας και για την επόμενη συνεδρίασή μας εμείς η Επιτροπή.
Με τα λίγα αυτά θα κλείσω. Υποθέτω ότι εκφράζω και τις ευχαριστίες του Προέδρου, του κ. Σίμωνα Αναστασόπουλου και των άλλων στελεχών του Συνδέσμου και εύχομαι, όπως είπαμε όλοι, να έχουμε υγεία και να καλή αντάμωση να βρεθούμε σε φυσικό χώρο την επόμενη φορά και να μπορούμε να τα πούμε καλύτερα και εκ του σύνεκης. Καλό βράδυ. Και τις δικές μου ευχαριστίες, όπως και όλου του Συνδέσμου. Κύριε Ντίνο, θερμά ευχαριστούμε για την παρουσία σήμερα εδώ και την παραμονή σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημερίδας. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, ετέθη το πλαίσιο. Θεωρώ ότι έγινε μια εξαιρετική αρχή και η δουλειά η δικιά μας θα είναι να λειτουργήσει ο Σύνδεσμος και η Επιτροπή ως ένας πραγματικός σύνδεσμος μεταξύ των μελών μας, μεταφέροντας τα ερωτήματα και επιλύοντάς τα με τη βοήθεια της ΑΔΕ. Σας είμαστε υπόχρεοι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.